σας κυρίες μου και κύριοι, θέλω να πω. Καλή Τρίτη να έχουμε σήμερα. Σήμερα που έχει πρεμιέρα τα αγόρι μου, πρεμιέρα το Πρισσίλα. Μπράβο, κοριτσάρα μου. Τι είναι αυτό που φοράς, είναι αυτό, παιδάκι μου. Σόπα, δεν το περίμενα. Ναι, σ' αρέσει. Ωραίο είναι, πολύ. Και εμένα, ένα από τα αγαπημένα. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ το αγαπώ. Άμα σε κοιτάξω πολλή ώρα, βέβαια, νομίζω ότι θα δω όνειρο. Κάτσε, γιατί κάτι εδώ τα έχω ανακατέψει όλα. Είσαι ανακατεμένη. Ναι, γιατί άργησα. Σόπα, μη μου το λες. Τώρα χτυπάει, συγγνώμη. Βέβαια. Έτσι όπως τα κάνεις, τώρα τα κάνεις στη μισουπό. Τώρα πώς τα κάνεις. Μα είναι δυνατόν να κάνεις τέτοιο. Λες και δουλεύει. Πού να σου πω. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, είμαστε εδώ. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Έμαθα χτες την πρόβα. Σκίσατε. Περάσετε πολύ όμορφα. Ένας λέει ιδιαίτερα. Ναι. Πολύ μεγάλο Μπατακλάν κάνει στην παράσταση. Σεργουλόβουλο τον λένε. Ναι, ρε, εσύ. Πολύ καλά το έχω. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Θα περάσει πολύ ωραία. Ωραία, πάμε να το παίξουμε γιατί έχουμε σήμερα πρεμιέρα στα πάντα όλα. Το τέλο πολύ. Λοιπόν, παιδιά μου, έλα, αυτό που γίνεται με την κρίση είναι ότι αλλάζουν οι δουλειές. Ναι. Εσύ, ας πούμε, τόσα χρόνια έκανες μόνο τηλεόραση. Ναι. Τώρα θα κάνεις και θέατρο. Σωστά. Υπάρχουν οι διάφοροι επαγγελματίες οι οποίοι μπαίνουν και σε καινούριους χώρους. Βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν ένας αγαπημένος μας άνθρωπος. Πολύ. Βεβαίως, πολύ αγαπημένος. Ο οποίος ξεκινάει καινούργια καριέρα. Ο Τρίφωνας ο Σαμαράς ξεκινάει καινούργια καριέρα παρουσιαστή. Θέλω να χειροκροτήσουμε και να υποδεχτούμε αυτή τη νέα είσοδο. Διότι πραγματικά είναι άξιος. Η Ναόμι Κάμπελ για άλλη μια φορά έδειξε τις άγριες διαθέσεις της. Αυτή τη φορά επέλεξε τηλεοπτική εκπομπή για να βγάλει τον κακό της σε αυτό. Όλα έγιναν σε τηλεοπτικό reality της Αυστραλίας. Δεν δίστασε να τα βάλει με συνάδελφό της και μάλιστα στον αέρα. Πάνω της, Ναόμι, πάνω της! Είναι και σαρδαμάκι από το τρακ. Είναι από το τρακ, το καταλαβαίνω. Ειδήσεις λέει, Ειδήσεις λέει. Πολύ. Και δίνει και δώρα. Άντερες. Βέβαια τον μπερδεύει λίγο το κοινό του, γιατί δεν συγκεντρώνεται να τα πει όπως πρέπει. Εντάξει, αλλά να το κερδίσουμε το δώρο καμιά ώρα, ρε Τρίφωνα. Ναι, γιατί έτσι όπως το λες, ρε Τρίφωνα, δεν μπορώ να απαντήσω σωστά. Πάνω όλο αυτό πολύ καλή επιτυχία. Φανή μου, θα σου κάνω μία ερώτηση. Θα πρέπει να μου απαντήσεις σωστά για να κερδίσεις το δώρο μας, που είναι 300 ευρώ, σε ποια από τις παρακάτω χώρες η Αγελάδα θεωρείται ιερό ζώδιο. Ανήκω στο ζώδιο της Αγελάδας. Τι ζώδιο είσαι, Αγελάδα, ιερό ζώδιο. Ιερό ζώδιο. Προσκύνα. Προσκυνάω το ιερό ζώδιο Αγελάδα. Πώς να απαντήσω μετά να κερδίσω τα 300 ευρώ, αγάπη μου. Γιατί σου λέει... Και πρόσεξε, Τρίφωνα, θέλω να είσαι συγκεντρωμένος, μην ξεφεύγεις, γιατί πλέον έχουν αρχίσει και μπαίνουν και άλλοι στη τηλεόραση. Έχουμε νέες εισόδους. Άλλο παιδί τώρα από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Ρεπόρτερ στο δρόμο, κάνει ρεπορτάζ του δρόμου. Τρελό. Βεβαίως και κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δείτε το νέο παιδί. 4 αβιώνια. Βρισκόμαστε στο Μέγα Ρέτσαντο. Βρισκόμαστε στο Λευκό Πύργο, πριν το Λευκό Πύργο στο Μέγα Ρέτσαντο. Από εδώ πέρα η εκπομπή μας, όπως βλέπετε, τα πατίνια που είναι χαζομάρα αυτό που κάνουν, είναι αματία που παίζουν στα πατίνια μέσα στο Μέγα Ρέτσαντο. Βρισκόμαστε μπροστά στο πριν το Μέγα Ρέτσαντο, μπροστά στο Μέγα Ρέτσαντο. Έχει καλό καιρό, λίγο φυσάει, όμως η εκπομπή από εδώ θα βγει ζωντανία όπως μας μιλάει. Όπως μας μιλάει ζωντανά αυτή η εκπομπή, κανονικά. Ντροπή που κάνουνε πατίνια. Πατίνια, μα είναι δυνατόν ιερό. Κάνει μια έτσι όπου κεφάλα θα σου ρίξει και μια έτσι, ας σου πω εγώ πατίνια. Είναι ιεροσυλία με τα πατίνια μπροστά στον Μέγα τον Αλέξανδρο. Τα λέει πολύ καλά το παλικάρι. Το οποίο έκανε πέρα από το ότι σέβεται την παράδοση τους ήρωες, τους μύθους, τους θρύλους, είναι και καλλιτέχνης. Και όταν λέω καλλιτέχνης, είναι αηδός. Θα μας τραγουδήσει τώρα. Θα πάθεις πλάκα. Μπροστά στο Μέγα τον Αλέξανδρο. Φίλε, μιλάμε για πλάκα. Όχι, σε άλλο μου κτίριο μπροστά. Βρισκόμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Λάζαρος και θέλω να πω ένα τραγουδάκι. 10 φορές πατήρισα τη μια πάνω στην άλλη και το κοροϊβό πήρε μου μια όπενα κυβάλη. Είμαι το νέο ταλέντο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, μπράβο! Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, εσύ είσαι πανελλαδικό ταλέντο. Δεν θυμάσαι, έξω από το Μέγαρο Μουσικής. Έξω από το Μέγαρο, εκεί το κοτετσόσυρμα ανάμεσα. Έξω από το Μέγαρο. Καλά, έτσι είναι το Μέγαρο της Μουσικής Θεσσαλονίκης.
χάλια είναι. Σαν κτίριο στην Ανατολική Γερμανία που φτιάχνανε καπνά. Όχι, είναι ωραίο, Bauhaus. Bauhaus, καλά το κατάλαβα ότι είναι σαν κτίριο στην Ανατολική Γερμανία που βάζανε καπνά. Ωραίο είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βάλε μου ένα πλάνο από την πίσω του. Από πίσω δεν είναι ωραίο. Γιατί? Εμένα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Θέλετε να βάλουμε ένα πλάνο να κρίνει και ο κόσμος, να μας πείτε τη γνώμη σας. Είναι ωραίο, ρε η Μαρία. Αυτό το κτίριο με πιάνει ψυχή μου. Θα έρθει ο Στάλιν να σου πει γιατί φοράς το χακί. Μακάρι. Τι είναι αυτά που φοράς. Δεν πιστεύω να σε ψιάλει. Όχι, δεν Σιβηρία. Είναι. Όχι, όχι, όχι. Εμένα μου αρέσει. Έχει αυτό το ωραίο, το σοβαρό. Το τουβλί. Το τουβλί. Το τουβλί, το εργατικό που πάει με το χακί. Εντάξει, είσαι και εσύ τα έχεις τα βίτσια. Τα έχω. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω τώρα μια καινούργια ρεπόρτερ. Γιατί είναι η μέρα που πραγματικά τελικά χωρίς να αναγνωρίζεται το νέο ταλέντο. Την αφιερώσαμε δηλαδή σε νέα ταλέντα. Καινούργια τηλεόραση. Ρεπόρτερ. Τόπος στα νιάτα. Αυτή τη ρεπόρτερ, δηλαδή αρχισυντάκτη μου, γλυκέ μου, Νικόλα, θα τη δεις, θα τη λυπηθείς. Γιατί είναι αυτή που θα σου φέρει τις ιδέες. Βγαίνει στον δρόμο και ρωτάει. Κάνει ένα ρεπορτάζ και έχει την ιδέα. Λες, πού ήσουν, μάνα μου, και έχω αυτούς που μου λένε τα ίδια και τα ίδια. Με. Δόξα τω Θεώ. Διασκεδάζετε. Με. Διασκεδάζουμε. Ναι, πολύ. Πώς περνάμε. Τέλεια, τέλεια. Διασκεδάζουμε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Διασκεδάζουμε. Σκούλ, ξεβαντώνουμε. Γιατί βγήκαμε σήμερα έξω. Για να διασκεδάσουμε. Σόπα! Αδυσκολεύτηκε στο μοντάζ, πώς να συνδέσει τις έννοιες. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, είχε μία σειρά. Ας πούμε, το πήγαινε. Διασκεδάζουμε, το διασκεδάζουμε, έχτιζε, διασκεδάζουμε, διασκεδάζουμε. Κατάλαβες, και μετά πώς περνάμε, είχε τη σωστή απάντηση να πει η άλλη. Δεν το βάλε μόνο διασκεδάζουμε. Ναι, ναι, κατάλαβες. Πώς περνάμε. Τη στόφερε έτσι. Ναι. Που την κυρόφερνε, έχει ακούσει 10 φορές η άλλη. Και πήρε την είδηση. Σου λέει τι κάνει. Διασκεδάζω. Αυτό καλό. Είναι η είδηση. Έχω κι άλλον που κάνει τηλεόραση. Α, ναι, βέβαια. Μάρκελος Νύχτας. Και σχεδιαστή. Ναι. Και TV Persona. Και TV Φωτανολόγο. Και φιλόσοφερ. Και φιλόλογο. Βεβαίω βρίσκει την ετυμολογία μια λέξη που τόσα χρόνια. Δεν ξέραμε από πού να βγαίνει πραγματικά αυτό το περίεργο όνομα. Το αποτέλεσμα, το οργασμό της φύσης είναι τα λουλούδια. Εδώ λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, είναι και η ορχιδέα. Δείτε χρώμα. Και ορχιδέα, ξέρετε τι σημαίνει. Ορχιδέα. Το δέος δηλαδή, τον όρχιο. Δέος. Είναι εκεί πάνω και έχω μαμίλια. Και κάνω δεήσεις. Το ορχιδέα. Από όσα είπαμε συνέχεια, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, στη δέηση εκεί. Εσύ, στη δέηση του όρχου. Λίγησε, ναι. Κατάλαβε. Λίγησε. Να γονατίσω, να προσκυνήσω. Κατάλαβε τον όρχο. Μήπως είναι όρχης ιδέα, ότι αυτά είναι ιδέα. Ναι, ιδεολογία. Ναι. Και αυτό, ναι, όλα, αυτό, όλα, ναι. Όλα, ναι. Αλλά εμένα μου αρέσει που λέει τι σημαίνει ορχιδέα. Όρχη. Δέα. Λες και δέος. Δεν το είχαμε φανταστεί. Το δέος είναι δέα. Είναι το θηλυκό, άμορη δέα. Έχω κι άλλο δέος. Έλα, όχι εσύ. Για τον όρχη. Για τον μπούστο. Για το ποιον. Για τον μπούστο. Α, τρόμαξα. Όχι. Γιατί είναι μια κοπέλα, παιδιά. Καλά. Πώς χωράει στο πλάνο. Δηλαδή, αν ήσουν εσύ κάμερά μου εκεί. Θα έκανε σε τριγώνιο, θα τα άνοιγε λίγο. Θα τα άνοιγε, δεν θα χώραγε. Θα ήθελε σαν εκείνο εκεί που είχε κάνει εσύ τα νησιά που είχε πάει εκεί. Μπράβο! Ναι, συνεννοηθήκαμε εμείς. Ναι. Ο κόσμος δεν κατάλαβε, δεν έχει σημασία. Το πολύ πλατή που πιάνει όλο. Γιατί δεν χωράνε. Πανοραμίκ θέλει αυτό το μπούστο, μπράβο. Αυτό εδώ που φοράς λέγεται ντραμπέ. Αυτό λέγεται. Το ντραμπέ δεν είναι αυτό που είναι το. Αυτό που κάνει έτσι εδώ, ναι, λες. Είναι λίγο πιο ντραμπέ. Το βλέπεις, Γιάννη, νομίζω, το ντραμπέ. Είναι φαίνεται. Λίγο ντραμπέ. Βέβαια, αυτό είναι, δεν μπορείς να βάλεις από μέσα αυτό που. Αυτό το στιγμόδεσμο. Τι είναι το ντραπέ. Είναι ντραπέ. Είναι δηλαδή ντραπή. Είναι ένα ντραπό. Δηλαδή, ας πούμε, με φορά η γυναίκα το είναι ντραπέ. Γραπέ. Είναι ντραπέ για να ντραπώ. Εσύ θα ντραπείς αυτή να ντραπεί. Ναι, να μην ντραπεί. Δεν ντρέπεται. Δεν ντρέπεται. Είναι άντραπε. Άντραπε είναι. Είναι άντραπε. Άντραπε. Έρχεται το ντραπέ και τι κάνει. Και είναι άντραπε. Από αυτά που δεν. Να ντραπέ. Ναι, ναι, ναι. Να. Κοίτα τώρα. Κοίτα. Καλά. Ευτυχώς που έχει ήρεμες κινήσεις αυτό το κορίτσι. Έτσι και νευριάσει και γυρίσει μια απόδομα. Μπορεί να σου δώσει μια ανάποδη. Να... Ανάποδη. Καλέ, μπορεί να σε σακατέψει. Πώς το λέγανε εκείνο, ρε παιδιά, όχι τον πολιορκητικό κρυό, εκείνο το στρογγυλό που είχαν έξω από τα κάστρα, μια μεγάλη μπάλα. Που, που είναι πάνω η Μέριλι Σάιρους. Μπράβο σου. Έτσι. Μπράβο σου. Αυτό που κρεμίζει. Σε ένα από τα φυσιά τη τέτοια είναι η Μέριλι Σάιρους. Ατσάλινο. Τίποτα. Όλοι οι σόβοι συνεργάζονται με ένα σκοπό. Έτσι, μπράβο. Να καβαλήσει Μάιλι Σάιρους. Έτσι. Και βέβαια θέλω να πάμε σε έναν δημοσιογράφο.
του Αντένα, στις ειδήσεις του Αντένα. Έτσι, στις ειδήσεις του Αντένα. Αγαπημένος μας. Αγαπημένος, εξαιρετικός. Πολύ καλό λέγει. Το οποίο βέβαια αναφέρεται σε ένα πάρα πολύ. Σε ένα θέμα το οποίο είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Για τα οπίστια της Μίτλετον. Η Αγγλία βρήκε τα οπίστια της. Τα καλογραμμένα μισοφέγγαρα προκάλεσαν απίστευτη εντύπωση. Οι άντρες άρχισαν να φαντασιώνονται, οι γυναίκες να ζηλεύουν. Η πίπα της Αγγλίας έγινε πίπα όλου του κόσμου. Δόξα τω Θεώ. Όμως τώρα όλα καταραίουν. Πριν από τον πριγκιπικό γάμο, η πίπα Μίτλετον επισκέφθηκε πλαστικό χειρουργό, δηλαδή ό,τι θαυμάζαμε στην οθόνη ήταν ψέμα. Τα χάσαμε τα υπέροχα οπίστια. Όπου εμφανιζόταν η πίπα, έδειχνε σαν κοινή θνητή, σαν μια συνηθισμένη γυναίκα με έναν απόλυτα συνηθισμένο αφεδρώνα. Αφεδρώνα! Τα διάσημα οπίστια ξεφούσκωσαν, σαν να αφυλατώθηκαν. Οι πολυσυζητημένες καμπύλες έγιναν ευθείες γραμμές. Οι καμπύλες έγιναν ευθείες γραμμές. Πλακέ της πίπας! Περιγραφικός ο ρεπόρτερ. Πάνω που βρήκε όλος ο κόσμος την πίπα του. Ναι. Πλακέ! Πλακέ. Γιατί δεν πήγε να βάλει μόνιμα, κύριε ρεπόρτερ μου. Πήγε και τα φούσκωσε μόνο για το την γάμο. Την κατηγορούν ότι έβαλε σόρχο με βάτες. Αυτό θα είναι. Φαίνεται. Δεν είναι σόρχο με βάτες τι αυτό. Είναι. Γιατί ό,τι και να βάλεις, δεν φορούσε ούτε σόρχο. Ήταν πολύ λεπτό το ύφασμα και θα φαινόταν αν ήταν. Φαίνεται. Είναι κάτι ωραία σόρουχα με πισινούς. Ωραίους. Άμα είναι λεπτό το ύφασμα, ναι. Φαίνεται. Έλα τώρα. Ναι, φαίνεται, σου και λέω. Και τι έπαθει η πίπα. Έλα, δε αυτό λέω, τα φούσκωσε και τις... Εκτός και αν έβαλε σιλικόνη. Και μετά απλώθηκε. Η σιλικόνη που ναι. Να πάει. Δεν έχεις δει κάτι που το έχουν βάλει στα χέρια και τους έχουν πάει εδώ. Δεν το κάνουν πια έτσι. Να φύγουν τα μπορεί τα να πίστια. Είναι θέμα ο οργανισμός της. Τώρα αυτό που είπε ο ρεπόρτερ, η λέξη αφεδρώνας. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Αγαπημένα μου ρεπόρτερ, σε εκτιμώ, θεωρώ ότι κάνεις το ωραιότερο σπικάζ. Αλλά με αυτό τον αφεδρώνα μας έχεις και την άλλη φορά πάλι το έχεις χρησιμοποιήσει. Βεβαίως. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο, παιδιά μου. Να πάμε σε έναν καταξιωμένο τώρα παρουσιαστή. Ο οποίος όμως ναι, ναι. Πρέπει να λάβει τα μέτρα του, διότι Γιώργο Λιάγκα, είδες πώς οι νέοι παρουσιαστές εμφανίστηκαν, πόσο δυναμική έχει ο καθένας τους. Βεβαίως. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ να γίνεις λίγο να χαμηλώσει τους τόνους. Καλά, άλλο αυτό. Τώρα άλλο θέλω να πω. Να γίνει πιο εφάνταστος. Γιατί θα σου δείξω πώς και θα σου πω μετά τι. Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα, ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα, ένα μεγάλο χειροκρότημα, ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα, ένα τεράστιο χειροκρότημα, ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα, μεγάλο χειροκρότημα, ένα τεράστιο χειροκρότημα, ένα μεγάλο χειροκρότημα, ένα χειροκρότημα, ελληνικό χειροκρότημα, δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα, ένα μεγάλο χειροκρότημα, τεράστιο χειροκρότημα, ένα πολύ πολύ ζεστό και μεγάλο χειροκρότημα, πολύ 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 μεγάλο και ζεστό χειροκρότημα, χειροκροτήστε τη βρε. Έλα τώρα, δεν μπορεί. Ένα λεπτό. Ο παρουσιαστής του μεγαλύτερου σόου στην Ελλάδα, όπως λέει και ο ίδιος, πάσχει από επιθετοληψία. Και βέβαια συγχρησιμοποιεί. Του λείπουν επίθετα. Και χρησιμοποιεί μόνο τη λέξη μεγάλος. Και κάποια στιγμή που πήγε να πει ένα άλλο στο χειροκρότημα, είπε ελληνικό χειροκρότημα. Ελληνικό, και κάνουμε και το βραζιλιάνικο χειροκρότημα. Το σπανιόλικο. Ποιο είναι το σπανιόλικο. Έτσι, σπανιόλικο. Θα μπορούσε να πει ένα. Ένα ενθουσιώδες χειροκρότημα. Ένα γλυκό χειροκρότημα. Ένα τρυφερό χειροκρότημα. Ένα ενθαρρυντικό χειροκρότημα. Ένα. Τι? Ερωτικό. Ένα έντονο, ένα ερωτικό, έντονο ένα παθιασμένο, ένα φλογερό. Καλέ τώρα, βάλε, έχω πάρει τη φορά. Τι θέλεις, άλλο, έλα, έλα. Ένα τι, ένα, ναι. Ένα κόκκινο χειροκρότημα. Πες και σουρεαλιστικά πιάνουνε. Αλλά όχι τα ίδια ένα μεγάλο και ένα μεγάλο χειροκρότημα. Αλλά το πρωί βέβαια... αλλάζει μορφή. Το πρωί έχει έμπνευση στον πινελίκι. Του έρχεται, κατάλαβες. Περνάει το βράδυ, κοιμάται, του κάθεται όλο αυτό στο κεφάλι και το πρωί ταχώνει. Έχει και ταχώνει. Ωραίο το ρούχο, η Καγκάκη όσο πάει. Σίλια Κρυθαριώτη την Καγκάκη χτες. Ήτανε... δεν έχουμε δει και τίποτα. Τα έχουμε δει όλα την Καγκάκη. Ξέρεις, έχει το ιδανικό μέγεθο βυζιού για να βγάλει. Να βάλει στράπλες. Δηλαδή αν ήταν μεγαλύτερη. Στήθου. Είναι πρωί ακόμα. Με κοίταξε στα μάτια και μου λέει σήμερα δεν υπάρχει κάρα. Σήμερα μου λέει υπάρχει ο Λευτέρης. Θα βγούμε έξω, μου λέει, και να μην το πω πώς μου το είπε. Θα γα***σουμε. Έλα! Γιώργο! Θα μπιπίσουμε, ρε Γιώργο. Θα μπιπίσουμε, δει. Του φύγε. Είναι αυθόρμητο. Είναι αυθόρμητο, σου κατάλαβες. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι αυθόρμητο, γιατί... Τα λέγει και ο άλλος πολύ, σου λέει, και το έκανε εικόνα. Και τι να κάνει, έχει και τη σταμάτη δίπλα. Άμα δεν τα πει εκείνος, τα λέει σταμάτη. Δεν την προλαβαίνεις εκεί πέρα. Τι να πω, τι να πω. Η Φέη όμως δεν είναι τέτοιος άνθρωπος καθόλου. Η Φέη προσπαθεί να τα μαζέψει, αλλά τι να κάνεις, Φέη μου, τι να κάνεις, τέτοιο αφηρμητισμό. Πάμε τώρα να δούμε ότι. Κι άλλο είπε. Ναι, βέβαια. Α, δεν το θυμάμαι, για να το ακούσω κι άλλο.
Θέλω να πω ότι και οι τέσσερις coach κόλωσαν. Αμά, γιατί? Γιώργο. Έλα, βρε Γιώργο. Τώρα δεν τον αφήνει ούτε αυτό. Ούτε το κόλωσαν επιτρέπεται. Το, ναι, ναι, το κολόνο είναι έγινε κολόνα. Φρέναρα. Ναι. Όχι, με ωμέγα γράφεται. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Γιατί γράφεται με ωμέγα το κόλωσαν. Γιατί, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τι σχέση. Έκατσα. Έκατσα. Τι έγινε. Κόλωσα. Αλήθεια. Προφανώς. Πιο καλό θα ήταν από με όμικρον από την κολόνα. Ότι έμεινα κίνητος. Στυλιάλατος. Δηλαδή, ναι, έμεινα. Κολώνα. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Κόλωσα. Κόλλησα. Κόλωνα. Κολώνωσα. Κολώνεις. Δηλαδή κάθεσαι κολώνα. Όχι τον κολώνω. Περπατάω. Θα μπορούσε. Όχι, ε. Λέτε όχι. Ναι, ναι. Κολωνό. Ναι, ναι. Κολωνό. Ο κολωνός. Ο ειδίποδας. Ο ειδίποδας και την κολωνό. Πάντως, παιδιά, εγώ αγαπώ και το κοινό. Ναι. Γιατί άμα έχει κέφια έτσι, ο κόσμος, έτσι. Πέρα από τους παρουσιαστές, διαπρέπει, όπως αυτή η παίκτρια στο σόου του Φερεντίνη. Πες μας μια στάση στο μετρό της Αθήνας. Όρθια. Και αγάπη μου, όρθια. Μη μου πεις την ξαπλωτή στο όχι, μετρό. Στο μετρό μη δεν μου πεις την Ιεραποστολική στο μετρό. Μη μου πεις την ντόγκη. Πες αλλά, μου την όρθια. Να σου πω κάτι. Είναι το θέμα ότι τρέμει και όλες ολόκληρη πριν να προλάβει να το πει, να προλάβει. Στάση στο μετρό, όρθια. Αχ, βάλτε το άλλη μια φορά για να δείτε και την έκφραση της κοπέλας η οποία ξέρει. Το άγχος. Το άγχος. Πες μας μια στάση στο μετρό της Αθήνας. Όρθια. Μπράβο! Τι να σκέφτηκε. Το στάση της έβγαλε. Και το Γιάννη, αν ρωτάγαμε για στάση, μπορεί να έλεγε όρθια. Το Γιάννη γιατί. Γιατί δεν μας έχει πει. Ψήσει ο Γιάννης ότι είμαι σεξ σύμπολ και το λες. Φυσικά με έχει ψήσει ο Γιάννης. Γιατί είσαι τόσο αθώο. Φυσικά. Τον Γιάννης... έχεις το Γιάννη για σεξ σύμπολ. Φυσικά. Ο Γιάννης το κάνει προπρόταση. Δεν έχει σημασία, τώρα έχει δυνάμεις. Δεν λέμε για σένα, για άλλο Γιάννη λέμε, για το Λάτσιο. Για το Λάτσιο λέμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αγαπημένη Τρέμη. Αχ, παιδιά, εδώ είναι μια κλασική αξία. Δηλαδή δεν παραξεκινάει ο Τρίφωνας, δεν παρασυνεχίζει ο Λιάγκας. Τίποτα. Αυτό να βλέπω και τι με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Η θεάτς τηλεόραση. Βέβαια είναι αυτό που λέμε: μην βλέπεις ειδήσεις, αγχώνεσαι. Δεν είναι μόνο για τις ειδήσεις. Γιατί. Αγχώνεσαι και για τον παρουσιαστή. Μην πάθει τίποτα που δεν θα του βγαίνει. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Οι πυρήνες της φωτιάς, η τρομοκρατική οργάνωση ανέλαβε με προκήρυξή της την ευθύνη για το βόμβα που είχε αποστείλει στο αστυνομικό τμήμα της ΙΤΕΑΣ. Ήταν ένα δέμα που αν τυχόν. Εκρήνητο. Πες το περιγραφικά, να τελειώνω. Δεν καταδέχεται να πάρει και τη λέξη της άλλης, η άλλη τη βοήθησε, εκρήνητο. Άσε με τώρα. Ξέρω, το πω πάθε με έκρηξη. Θα με βοηθήσεις εσύ 100 χρόνια στη τηλεόραση, άντε, 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 πάντ. Μία πανάποδη. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε μία, να πάμε να ζήσουμε και λίγο στο εξωτερικό. Όχι μόνο γι' αυτό, το ξέρεις ότι τώρα το Μάιο δίνουν lower τα παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι είδατε, είδατε, άντε τώρα για διάβασμα. Μια στάση θα κάνω μόνο στο μάθημα των αγγλικών, να σας μάθει το κορίτσι. Γιατί δίνετε το lower, προσέξτε. Άντε. Hello guys, Tower of Power, Brooklyn, Remedy Club, Rock Super Group, The Guitar Heroes, Rhythm Section, Holy Trinity Project, Arc for Dance Festival, Model Dance, και Spider Expand, What Are the Chances, No Remorse Festival, Get Ready to Rock, and Get Ready to Party. A Party Nation, a Party Nation. Party Nation, το Party Nation το έχω μάθει γιατί είναι επανάληψη εδώ και πολύ καιρό. Τα υπόλοιπα πρέπει λίγο να τα κάνω επανάληψη, έτσι. Λοιπόν, αυτά μέχρι τώρα, έτσι, θα πάμε σε κουιζάκι το οποίο έχουμε αφήσει από εχθές. Και φυσικά. Είναι η Σοφία Καρβέλα. Δεν την βρήκατε όλοι. Okay. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Για να δούμε τι θα γίνει με το σημερινό. Τι μας έτοιμα. Πώς θα σας φανεί, την ξέρετε. Α, περίμενε, μην μιλήσει κανείς. Παλιό. Το στόμα είναι το παλιό. Στόμα είναι το θέμα μου. Καινούριο, ε. Αυτό το στόμα τι μου θυμίζει, σε ποιο μόνο είναι. Κάκα, δεν είναι κάκα αυτό. Δεν ξέρω καν αν είναι Ελληνίδα ή ξένη. Το στήθος που να το θυμίζει. Το έχει δείξει αυτή η κοπέλα. Ελληνίδα ή ξένη, ξένη. Μη μου τα λες, μη μου τα λες, θα το βρίσκα. Τι λες τώρα, ε, ωραία. Λοιπόν, fumulife.gr, κυρίες και κύριοι, βρείτε την και πείτε μας και ωραία, και ελάτε να σας δείξω, μη και φύγε, μη σε πατήσω, αγάπη μου. Πάμε, παιδιά μου, να σας δείξω αυτή την υπέροχη τσάντα, αυτή την Burberry, τη γνήσια που μπορεί στο κόκκινο, το υπέροχο, που φοριέται με όλα. Μ' αρέσει τόσο πολύ η κόκκινη ωραία, τσάντα. Ωραία, δερμάτινη τσάντα είναι. Πού να έρθω να τη δείτε. Θες να μυρίζεις κιόλας, παιδιά, την αγαπώ. Ωραία, και φυσικά δεν θα σας τη στείλουμε άδεια, γιατί το έχουμε σε γρουσουζιά και ένα άρωμα Burberry μέσα σε αυτή την τσάντα.
η οποία είναι δερμάτινη για όλο το χρόνο. Δικό σας, μπράβο σου. Δικά σας τα δώρα και τα ωραία δύο. Ωραία επιλογή. Τηλεφώνημα στο 1-47-48. Λοιπόν, θα πάμε στη διευθυνή, αλλά πριν θέλω να σας πω ότι θα δούμε. Μία προσωπικότητα λέει τη Showbiz που δήλωσε ότι του έφαγαν 1 εκατομμύριο ευρώ. Ποιος, Έλληνας. Έτσι λέει, ναι. Έλα ρε, και ήταν σε τόσο άθλια κατάσταση που δεν είχε που να μείνει. Ναι. Από τα δυσάρεστα. Ποιος του τα άφαγε. Θα τα μάθουμε μετά. Έλα. Ποια παρουσιάστρια υποστηρίζει ότι ο σκύλος της θα κάνει μεγάλη καριέρα γιατί έχει γεννηθεί την ίδια μέρα με την Ελένη Μενεγάκη. Το ξέρω αυτό. Το ξέρεις. Το άκουσα, ξέρω, επίσης, ξέρω ποια θέλω είναι. Να σας πω ότι υπάρχει μία διάσημη κυρία που αποκάλεσε γουρούνα. Την αποκαλούν εκείνη την κυρία γουρούνα. Γουρούνα. Επειδή έσπασε τη μύτη συνεργάτη της. Και δεν ούτε που την ένιαξε. Ναι, πώς την έσπασε την μύτη. Φαντάζομαι θα έκανε μία κίνηση. Αυτή η κυρία. Αυτή η κυρία είναι η γουρούνα. Αυτή είναι η γουρούνα. Δεν ήταν έτσι γουρούνα. Και πιο γνωστό κύριο της τηλεόρασης που διαμαρτύρεται για τα κιλά του συμβούλευσε να φορέσει κορσέ. Σωστό. Επίσης υπάρχει γνωστός παρουσιαστής που του ζήτησε η σύντροφός του να του ξυρίσει τα πόδια. Ανομαλίες, δεν μπορώ, ανομαλίες. Πάμε σε διαφημίσεις να γυρίσουμε σε αυτή την ωραία εδώ εκπομπή να πούμε τα υπόλοιπα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που κάθεστε και βλέπετε τηλεόραση. Αυτό έχω να σας πω, τίποτα άλλο. Πάει πολύ μακριά η πτήση. Ταιριάζει και με την τσάντα. Ναι, παιδιά. Καλησπέρα. Δεν τη δίνω σε σένα. Γιατί? Δίνω στο κοινό μου. Το αγαπημένο με ένα τηλεφώνημα στο 1-47-48. Αυτή την υπέροχη Μπέρμπερι. Ωραία. Και λοιπόν, έχει και άρωμα μέσα. Πάμε στο κουιζάκι μας να δούμε την όμορφη κοπέλα που είναι τωρινή η φωτογραφία της. Και μας έχει δείξει πολλές φορές. Μας απαγορεύει δύο πράγματα, βλέπω εκεί. Ναι, μην πλησιάζει. Εγώ το ένα είδα. Μην μιλάς. Και από εκεί το έχει. Τρία τέταρτα. Τρία τέταρτα απαγορεύσει. Λοιπόν, fumulive.gr και πάμε στον πρώτο γύρο γρήγορα. Ναι. Τέλο, το τέλο. Το τέλο πολύ. Και ο Μικές εδώ που έρχεται και στέκεται ανάμεσα δεν είναι τρομερό. Παιδιά, δεν μπορώ πραγματικά αυτό το πράγμα να το διαχειριστώ, έτσι. Λοιπόν, νομίζουμε ότι εντάξει, τι είμαστε, λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, μια μπουκιά άνθρωποι είμαστε. Και νομίζουμε ότι ειδικά για τους εκπροσώπους της ΟΠΗ γνωρίζουμε τα πάντα. Γιατί 5 συνεντεύξεις να δώσει ένας, 5 ο άλλος, τα μαθαίνεις. Παιδιά, αυτή η αποκάλυψη που σας έχω τώρα, ειλικρινά με έχει συγκλονίσει, διότι ακούστε στοιχεία. Πρώτον, αυτή η προσωπικότητα που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε, πρώτον είχε κερδίσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Που αυτό από σαν. Πού? Από τη δουλειά του. Άρα από 2002 και μετά. Όχι, δεν τον πάει έτσι από στο λάτο που το είχε κερδίσει το λαχείο. Όχι, όχι, από τη δουλειά του. Άρα εμένα, παιδιά μου, αυτό με ξεπερνάει καταρχήν ως ποσό. Δεύτερον, τα έχασε τα 1 εκατομμύριο ευρώ. Με μπαμπέσικο τρόπο και ενός του τα άρπαξαν. Και δεύτερον, έφτασε, σου λέει, μάλλον τρίτον, στο σημείο να μένει στο σπίτι ενός φίλου του και να τρώει το ένα πιάτο φαΐ που του έδινε ένας άλλος φίλος του, δηλαδή. Έλα, τι ιστορία και να μην την ξέρω. Τρομερό, ε. Άσε με, και τον ξέρουμε αυτό τον διάσημο. Εννοείται, καλή, τι νομίζεις, να σου λέγα εγώ έκαναν ανώνυμο. Και δεν είχαμε μάθει το τίποτα, δράμα. Τίποτα, Μαρία μου, τίποτα, γιατί ό,τι κλείδει η πόρτα του σπιτιού σου, άμα γεια σου. Το λες με ένα ύφος λίγο περιπεκτικό. Ναι, όχι, όχι, είναι το ύφος του. Μήπως τα έχασε περίεργα τα λεφτά. Είναι αστείο το ύφος του. Γελίο. Με λέτε γελίο. Όχι, 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 όχι. Είστε έτοιμοι. Θα χαμηλώσω λίγο. Με λίγο το γελίο. Όχι, αγαπάμε. Έλα, παιδιά, ξεκινώ. Λοιπόν, ποια προσωπικότητα λοιπόν της Showbiz δήλωσε ότι του έφαγαν 1 εκατομμύριο ευρώ και ήταν σε τόσο άθλια κατάσταση που έμενε σε σπίτι φίλου του και έτρωγε ό,τι του έδινε άλλος φίλος. Κάτι λοιπόν, δεν ακούω καλά στα φώτια. Αγαπημένε. Μας είπαν Φώτης, Φώτης. Φίω Μέγα, ξέρω. Φώτης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Φώτη, ένα για σένα. Ο Στράτος, ο Τζόρτζογλου είναι αυτός, είναι αυτή η προσωπικότητα της Showbiz. Δύο για εσένα. Η Άντζελα, η Δημητρίου. Τρία. Ο Μίλτος, ο Μακρύδης, που δεν ξέρω αν ξέρεις και την ιστορία με την εταιρεία που κάνει. Ξέρω, τώρα μου στείλε μήνυμα. Τέσσερα. Ο Μίλτος. Ο Μίλτος, ότι λέμε για αυτόν. Σε βοηθάει. Όχι, πριν.
Ναι, μου στείλε ένα μήνυμα ο Μίλτος. Βλέπεις, Μαρία. Σκευωρία, Μαρία. Έτσι είναι ο Μίλτος και του απαντάνε οι ερωτήσεις. Ακριβώς. Έλα τώρα. Ή τέσσερα. Με πήγε ερώτηση και μ' απάντησε. Ο Γιώργος ο Μαρίνος. Από το ύφος σου. Μάλιστα. Ένα εκατομμύριο Γιώργος ο Μαρίνος. Ο Γιώργος Μαρίνος με τη Μέδουσα. Εννοείται. Αν τα έχει κρατήσει από τότε και να είχαν γίνει. Έχω λέει, χάνονται. Δεν τόσα χρυτή λε, κοπελιά. Λοιπόν, εγώ από το ύφος σου και μόνο αποκλείω τον Μίλτο και τον Γιώργο. Πάω στο Στράτο ή την Άντζελα. Μάλιστα. Που εντάξει, είναι και οι δύο θα μπορούσαν. Έχουν περάσει σίγουρα από τα χέρια. Είδα το Στράτο να μιλάει σε συνέντευξη τελευταία. Ένα. Μπράβο, παλικάρι. Μπράβο, παλικάρι. Προς τόνους. Το φύλλα το λότο. Ναι, ναι. Παιδιά, όντως. Δώσε. Αφήστε. Έχω καιρό να κερδίσω, μάλλον. Όπα, μάλλον. Θέλω να σπάσουμε τίποτα για το παιδί. Τι έπαθα. Καλέ, χαρά έχουμε. Κρατήσαμε. Δεν είναι μυρολόι. Παιδιά μου, όντως, και μπορώ να σας πω μάλιστα ότι ο Στράτος αποκάλυψε ότι η μόνη πρόταση που του είχε γίνει τότε που χρωστούσε και έπρεπε να δίνει 5.000 ευρώ το μήνα ως δόση για αυτά. Παιδιά, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Για περίοδο έγινε αυτό και με ποιο τρόπο του τα φάγανε. Δεν μπορώ να στα πω όλα για να δεις και το θέμα. Παιδιά, αυτό είναι πολύ μεγάλη σφαλιά. Ναι, αλλά και κάνει και τέτοια. Δεν μπορώ να σας πω. Αλλά το θέμα, παιδιά μου, είναι ότι σου λέει δέχτηκε πρόταση τότε. Η μόνη πρόταση που είχε ήταν από τον Νικήτα Τσακυρογλου για να παίξει στο κουβού. Κουβουθουέ. Καλά, δεν πειράζει. Κρατικό θέατρο μπορεί να είναι. Για πόσα? Για 1.100 ευρώ το μήνα και χρώσταγε 5. Καταλαβαίνεις. Τι να κάνω στο Κουβουθουέ, να του δώσουν μισθό εμπορικού θεάτρου. Είναι κρατικά θέατρα και δίνουν αυτού του μισθού. Άρα καταλαβαίνει την ψαλίδα και τι έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπίσει. Και πήγε στο Κουβουθουέ. Βεβαίω και πήγε. Άμα δεν είχε άλλη πρόταση. Τι να κάνω. Αλλά παιδιά μου, εκτό από αυτό, σα έχω κάτι που είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό. Διότι υπάρχει ανάμεσά μα σκύλο πανσύγνωση παρουσιάστρια. Του οποίου έχουν διαβάσει τον αστρολογικό το χάρτη και έχουν βρει, παιδιά μου, ότι θα κάνει καριέρα αντίστοιχη με τις Ελένης Μενεγάκη. Ο Μικές. Ναι. Κάντε, δείξτε, παιδιά, δείξτε δεν είναι αυτό. Μπράβο, Μικές, αυτός για καριέρα. Ελένη, Ελένη. Πού είσαι, Ελένη. Και παραμένω στο θέμα, διότι υπάρχει κορυφαία ελληνίδα παρουσιάστρια που σου λέει, ξέρει καταπληκτικά να λέει ένα καφέ ελληνικό. Να στο ψήσει, Μαρία μου να στο πει. Δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Α, και εγώ λέω καφέ. Τι. Το λες καλά. Καλέ, λέει πολύ. Χαρτιά, ωραία. Καλέ, πού το καφέ, χαρτιά. Μην να ψήσουμε. Μόνο τα πω, δεν ξέρω τώρα το μελετάω. Αλλά αυτή η Μαρία μου δεν την αφήνει ο άντρας της να κάνει καριέρα ως καφετζού. Κατάλαβες, την περιορίζει. Για πάμε. Μία απίστευτη αποκάλυψη έκανε ο Στράτος Τζόρτζογλου στο πρώτο θέμα. Τα λεφτά μου εξανεμίστηκαν από ένα λάθος. Μου έφαγαν κοροϊδίστηκα 1.000.000 ευρώ, δήλωσε, εξηγώντας ότι έπρεπε να πληρώνει 5.000 ευρώ το μήνα για να μπορέσει να ξεχρεώσει. Την ίδια περίοδο σταμάτησε να έχει προτάσεις για τηλεόραση. Ο μόνος που τον προσέγγισε για δουλειά ήταν ο Νικήτας Τσακύρογλου, που του πρότεινε να δουλέψει στο κρατικό εμπορίο Ελλάδος με μισθό 1.100 ευρώ. Δεν μου έφταναν ούτε για να φάω, όχι για να πληρώνω σπίτι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εξομολογείται και συνεχίζει. Πήγα τότε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη και εξηγώντας του την κατάσταση, του είπα: «Θέλω να πηγαίνω να βλέπω το γιο μου κάθε Δευτέρα. Θα μπορούσατε να βρείτε έναν τρόπο να με εξασφαλιστούν εισιτήρια αεροπλάνου ή τρένου ή οτιδήποτε?» Πήρε τηλέφωνο μια κυρία που είχε τουριστικό γραφείο και αυτή για 2 χρόνια μου έδινε τα αεροπορικά εισιτήρια και κατέβαινα Αθήνα. Επίσης, ένας άλλος φίλος που τον είχα χάσει για χρόνια και τον ξαναβρήκα τότε σε ένα κλαμπ, μου είπε: «Λείπω από το σπίτι μου. Έρχομαι πολύ σπάνια. Πάρε το κλειδί να μένεις». Και ένας άλλος φίλος προθυμοποιήθηκε να μου δίνει φαγητό. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, ο Γιώργος Λιάγκας έγινε έξαλλος όταν στην εκπομπή του αναφέρθηκαν στις προβλέψεις που έκανε ο Σεβάν για το The Voice. Γιατί αυτά τα θεωρεί βλακίες. Η Μανδύ είναι έτοιμη να πάρει το βραβείο, έχω εγώ να σας πω μετά από αυτά που πούμε μελλοντολόγος. Ναι, αλλά αυτός ο κύριος ο μελλοντολόγος που όλοι λένε που έκανε στην εκπομπή του Γρηγόρη, που όλοι λένε πόσο καλός είναι. Σε μένα έπεσε έξω. Παιδιά, είναι ένας μελλοντολόγος. Γιατί ρε Γιώργο, υπάρχουν αυτά. Όχι, και εσύ τώρα μην τον πω. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Είναι ντροπή να πιστεύετε σε ματζούνια, μάγισσες και χαρτορίχτρες. Ντροπή. Ντροπή. Είναι ένας μελλοντολόγος ο οποίος δούλευε στο Τελεσίτη και τον έβγαλε τις 100 στο Τελεσίτη χρόνια. Καλά, και ξαφνικά έκανε μια μαγιά ο Γρηγόρης και τον έβγαλε εδώ και είναι θέσπιτο για την Ελλάδα. Όχι, δεν θα γεννήσει από τον κύριο. Για να θα χωρίσει, άσε τώρα κάτι. Να σου κάνω για τον εαυτό. Αν και εγώ γίνω μελλοντολόγος και πω 10 πράγματα για εσά, τα 5 θα πέσω μέσα. Προφανώς θα πέσω μέσα. Καλά. Το πρόβλημα είναι ότι Φέι ξέρει να λέει τον καφέ, αλλά εκείνος δεν την αφήνει. Δεν όχι όλους κάτι. Τον καφέ όμως στον ελληνικό. Είδος, λες τον καφέ. Ένα ελληνικό θα μου φτιάξει να τον πει Φέι. Εγώ θέλω. Στον έχει πει τον καφέ. Θέλω καφέ. Είσαι τρελή, θα μου το...
θα μου πεις τον καφέ. Λες τον καφέ, όντως. Ναι. Πόσο παίρνεις? Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πάλι, όταν είδε την Άση Μπίλιου, τη ζήτησε να της βγάλει το οροσκόπιο του σκύλου της, του Μπρούνο, για να ανακαλύψει ότι είχε γεννηθεί η ίδια μέρα με την Ελένη Μενεγάκη. Είναι Σκορπιός. Σκορπιός είναι. Πρέπει να μάθω τα πάντα γι' αυτό. Έλα ρε εσύ, δεν ξέρουμε ημερομηνία. Τα ξέρω. Να βγάλουμε όλα. Αν είναι Σκορπιός, καταλαβαίνεις. 29 Δεκεμβρίου. Συγγνώμη, Οκτωβρίου. 29 Οκτωβρίου. 29 Δεκάτου. Ίδια μέρα με την Ελένη Μενεγάκη έχει γεννηθεί ο σκύλος. Φοβερό πράγμα. Δεν ήξερα. Ναι. Να τα. Θα πάρω δική του εκπομπή. Να τα. Θα κάνει καριέρα 20 ώρες. Μας κάνανε πρόταση για διαφήμιση. Αλήθεια. Εντάξει, παιδιά, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Δεν το πιστεύω, καλέ, τυχερό σκυλί. Είσαι τυχερούλης και ομορφούλης. Καλά είδες, μετά σου λένε να μην πιστεύεις. Έλατε, είναι δυνατόν, μα είναι ολοφάνερο το πετό σκυλί. Το κοροϊδεύεις η Λάση, πώς έγινε διάσημη, καλά, και την ξέρουμε 50 χρόνια. Καλά, μην πας μακριά, το μικέ. Μπράβο, μαγιά σου. Μετά το πρωινό δεν έκανε καριέρα. Πότε είχε γίνει και ταυτιστή. Δεν ξέρω. Ήμασταν και αυτό Σκορπιός. Ήτανε από. Μικέλα εδώ, παιδί μου, έλα εδώ. Δεν ήξερα. Μάζεμα, δεν ήξερα πάλι. Πάλι το πεθαμένο, άστο, δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι. Έλα, Λουκά. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, καλή καριέρα να είμαστε ένα μηδέν, Πάμε να δούμε αν θα ανατρεφεί το σκορ, γιατί θα αναζητήσουμε μαζί την ταυτότητα μια κυρία η οποία είναι απόλυτη σκύλα. Σκατά. Πολύ κακιά. Δεν την επιλέγει να δουλεύει με την πάρτη τη. Καθότι σύμφωνα με δημοσιεύματα και μάλιστα με μιμήσει. Η συγκεκριμένη κυρία κατά τη διάρκεια κάποιων προβών χτύπησε με αγωνιά μία συνάδελφο, της έσπασε τη μύτη. Την έσπασε. Ναι, την έσπασε, υποστηρίζει η συνάδελφος. Και όταν η συνάδελφος πήγε να τη ζητήσει το λόγο, εκείνη έκανε τον Ινδιάνο, την Ποκαχόντα. Μια ατυχία δηλαδή. Ναι, ρε παιδί, τι να πει. Δίνεις ένα ενδιαφέρον όμως, No. Είστε έτοιμοι? Βεβαίως. Μια διάσημη κυρία της showbiz αποκαλούν γουρούν αφού έσπασε τη μύτη συνεργάτη της και δεν της κάει και καρφάκι. Πώς πρόκειται λοιπόν. Ποιος κάθισε? Εγώ. Εσύ, πάμε φίλε. Λοιπόν, πώς πρόκειται για την. Ήταν ολοφάνερο. Ναι, ολοφάνερο. Ολοφάνερε, πάμε. Πώς πρόκειται για την Κάρλα Μπρούνι και οι πρόβες αναφέρομαι στις συναυλίες που κάνει αυτή την περίοδο στην Αμερική για να προωθήσει το τέταρτο single από το άλμπουμ που δεν πουλάει καθόλου. Μπράβο. Και επίσης καινούργια είδηση υποστηρίζει πολύ την επιστροφή του Σαρκοζή το 2017 στην πολιτική αρένα. Το 17 θα κατέβουμε ξανά μετά τον ρόλο. Λοιπόν, μήπως πρέπει για την Ναόμι Κάμπελ, η οποία έκανε κάποια γυρίσματα για το νέο reality και έσπασε τα μούτρα μια συναδέλφου. Και το κουτσομπολιό για την Ναόμι είναι ότι ίσως τα έχει με τον Μάικλ Φασμπέντερ. Ναι, τους τσακώσανε σε εστιατόριο στο Λονδίνο. Αυτό το μεγάλο μωρό. Ωραία, μπράβο. Ταλέντο. Χαρά, χαρά. Είχε πολύ ταλέντο κοστοποιός. Άλλο, Νικόλ Κίτμαν. Μήπως είναι η Νικόλ Κίτμαν που ενδεχομένως μετά από 8 χρόνια γάμου με τον τραγουδιστή country μπορεί να τα σπάσει. Μπορεί. Είναι για την Britney Spears που πάει πάρα πολύ καλά στο Las Vegas και άμα θέλουμε τη δούμε από πολύ κοντά πρέπει να πληρώσουμε μέχρι και 5.000. Το γλυκούλι μου, μπράβο, χάρηκα για την Britney. Γιατί? Γιατί είναι συμπαθή. Αν την είχε έγνοια. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι την αγωνιά θα την έχω σε τίποτα φούρλες. Οκ. Όλες έχουν φούρλες. Η Ναόμι έχει πολλές. Η Britney 4. Μπράβο, παλικάρι! Μπράβο, παλικάρι! Πάρε το μέρος! Έμα, είναι αστρολογικό το θέμα, μάνα! Το ξέρετε! Έμα! Το ξέρετε! Σήμερα, δηλαδή! Σίγουρα το ξέρετε! Δεν το ήξερα! Είναι το πνεύμα της Ρισίλα που στο έτσι, αυτό. Λοιπόν, όντως σε περίπτωση για την Britney Spears, βγήκε λοιπόν μία συνάδελφος, περίπου μία χορεύτρια. Θυμάστε το βίντεο κλιπ του Work Beach που έβγαλε τον Αύγουστο και τα σπάσε. Ναι. Λοιπόν, στα γυρίσματα του Work Beach υποτίθεται ότι έσπασε η μύτη. Έλα, από τότε το θυμήθηκε. Ναι, από τότε. Από τότε έκανε θέραπη. Το θυμήθηκε ήταν με τη μύτη στραβιά. Λοιπόν, κατέθεσε μήνυση. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Λος Άντζελες. Μέχρι τότε όλα τα στοιχεία είναι δικά σας. Βγάλετε τιμιγορία. Τη λένε Britney και είναι ικανή για πολλά. Δύναται να τραγουδήσει, αν και πολλοί τη λένε μουγκοσαλίδα ολκής. Μπορεί να χορέψει, αν και πολλοί τη βρίσκουν άχαρη. Ενδέχεται να μας τρομάξει όταν μεταμορφώνεται σε τέλεια βάλας με νεύρα από την κάθοδο των Ρώσων.
Και βέβαια είναι ικανή να διώξει ομαλούς πειρατές μακριά, αφού σύμφωνα με το αμερικανικό ναυτικό, όταν ένα καράβι παίζει στο ηχοσύστημα της γέφυρας, επιτυχία της Britney, καμία πειρατεία δεν είναι δυνατή. Σήμερα νέα δεδομένα αποκαλύπτουν ένα ακόμη ταλέντο της Britney. Το ταλέντο του να σπάς τη μύτη συνεργάτη σου και να μη σου καίγεται car fire. Έξαλλη τη Star και εργοδότριά τη φέρεται να είναι η υπεταλαντούχα Don Noel, φερελπή χορεύτρια με μεσοαστική καταγωγή αλλά και ηθοποιό, καθώ σύμφωνα με όσα συγκλονισμένη κατέθεσε σε μήνυση, η 32χρονη Star όταν είδε την ταλαντούχα νέα τη έχωσε αγωνιά και μετά έκανε τον Ινδιάνο. Όλα αυτά όχι πίσω από κάποια πόρτα, όχι διακριτικά, όχι εχέμηθα, αλλά μπροστά σε όλους αυτούς που χτυπήθηκαν στα πατώματα για να απολαύσουμε όλοι το αριστουργηματικό Work Beach. Αποφασισμένη να μην αφήσει το άδικο να περάσει, η Don ζητάει κάποιες χιλιάδες δολάρια για ψυχική οδύνη και τραυματισμό, ενώ ακόμη εξετάζεται η περίπτωση ενδεχόμενου δόλου ή και ενσυνείδητης αμέλειας, καθώς η Britney δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, τραβάει ξυλίκι σε φιλόδοξα τίποτα όταν μαστιγώνει Βρετανούς, κάπως έτσι. Μέχρι να ανακοινωθεί η απόφαση που αφορά στη δισακατεμένη μύτη της Don, η οποία ανάμεσα σε άλλα μας ενημέρωσε ότι η Britney ήταν πολύ λιώμα για να έχει οποιαδήποτε συνείδηση, προτείνει να προβληστούμε όλοι μαζί στον υπαίθριο χώρο των δικαστηρίων των διασύρων. Φύγαμε. Προς τα πού πας? Από εδώ. Α, κι εγώ από εδώ πάω. Άντε πάμε μαζί. Άντε πάμε. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, η Britney, ναι, τώρα θα αρχίσουν πάλι να την αγαπάνε, να χτυπάνε, να χτυπάνε. Να χτυπάνε, ναι. Γιατί, δε, τη ζηλεύουν. Τη ζηλεύουν πάρα πολύ. Είναι πολύ επιθυμένη, τα ταλαντούχα. Εμένα μου αρέσει τα τραγούδια της, αλλά δεν μου αρέσει να τη βλέπω ποτέ. Ωραία. Γιατί. Ξέρεις τι είναι ωραίο και εκτιμητέο, ότι δουλεύει από μωράκι. Ναι, δηλαδή δεν παίρνει τα πόδια της. Δεν μπορεί. Είναι ξέρετε λίγο κακομοίρα. Ναι, είναι λίγο, δεν τα κάνει καλά. Της λένε περπάτα είναι λίγο, περπατάει στραβά. Αλλά την αγαπάμε. Είναι που έχει κουραστεί. Αυτά πέντε που λένε. Την πάρει. Μα ήταν πάντα κουρασμένη. Λοιπόν, πάμε για νιώβη, 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 μόνο να ό,τι βέβαια μετά τις στολές που είδα χθες στο Πρισσίλα, δεν θέλω να δω κανένα άλλο. Ήθελα να δοκιμάσω μία-μία, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Είναι στολές για τη ζωή. Δεν νομίζω. Είναι θεατρικές. Είναι ωραία. Καλέ με, είναι φανταστικά όλα. Ωραία. Αυτό που φορούσαν το ασημένιο οι κοπέλες, οι τραγουδίστριες, οι τρεις. Αλήθεια. Φορά ένα ασημένιο έτσι, έτσι πολύ γοργονέ, πολύ τέλειο. Θέλω να πω μέσα και πώς κουνιόταν η Ντέμ. Το ήθελα, το ήθελα. Πόσες πόντους φοράς, Φώτη. Τι. Μην τα μαρτυράς όλα, σταμάτα. Αλλά καλέ, τι είπα. Δεν είναι, δεν είναι πολύ ψηλά. Πώς, εκείνες οι πόντους που είστε σαν μαζορέντες είναι τόσο. Τι δεν είναι ψηλά. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε μόδα όμως. Πάμε να δούμε τώρα μόδα τι βάλανε. Ναι, αλλά βγάλετε γέφυρο. Ωραίο! Γιώργο μου, Γιώργο, κύριε Γιώργο. Γερανό. Δεν μ' αρέσει. Σου πω, εμένα μ' αρέσει. Εγώ απαντάω. Δεν μ' αρέσει, παιδιά, είναι πολύ κοντό. Είναι πολύ κοντό. Είναι στενό. Και αυτό το print, το τύπου έθνικα, κάτι δεν μου λέει τίποτα. Και δεν είναι έτοιμο να βάλεις κανένα από το φόρεμα, πολύ πρόχειρο. Δηλαδή, το βάλεις να πας στην παραλία τώρα, να το βάλεις στο παραλία. Δεν με πειράζει, δηλαδή, ένα ωραίο. Σε νυχτερινό κέντρο. Εσύ για τα μπουζούκια τι θα βάλει, κορώνα. Έλα μου, ναι. Αλλά ένα strapless mini θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν μπορώ πια αυτό το print που το έχω δει. Σε κολάν, σε φορέματα, σε φούστες, σε μπρασολάκια, σε τσάντες, σε μπάντες για τον τοίχο που είχαν οι γιαγιάδες στα χωριά, σε κουρτινάκια, σε όλα. Σε διβανοκασέλες, όλα. Διβανοκασέλες, καναπέδες, καμπόκουτσο, μπόλες. Και καρκινό που έχω. Λοιπόν, αυτοί είπανε εδώ πέρα με το print. Μαρία, είναι η Κλέλια Πανταζή που θα μπορούσε να είναι. Είναι η Στέλλα Καλή και αυτή θα μπορούσε να είναι. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου και αυτή. Και είναι η Νάντση Αλεξιάδου. Όλες έχουν ωραίο κορμί. Χέρι νευρώδες, μελαχρινό. Ειρήνη Παπαδοπούλου. Τρία. Άκου τώρα τι ήταν. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Γιόρταζε κιόλα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Εσύ γιόρταζε. Γιόρταζε γιατί τι ήταν. Τη Αγία Ειρήνη. Αχ, πε ήταν τη Αγία Ειρήνη. Γιόρταζε πλατεία. Μα μπράβο. Ωραίο, ε. Κοίτα, εγώ με το λεοπάρ σε τόση έκταση. Γιατί πόσο είναι και δεν είναι και ένα στρέμμα. Για το πολερό το δερμάτινο. Γιατί λες και αυτή η λεοπάρ ήταν πολύ χοντρή, ρε παιδί, μεγάλες οι βούλες της. Κοίτα, και μεγάλες και μικρές και πιο ρίγες. Πολύ, πολύ φοβερές. Εμένα το δερμάτινο, μου φάνταζε. Ναι, σειρά μου είναι. Ναι, πάτε, το γιατί το δερμάτινο το πολερό. Δεν την πειράζει το παππού. Κοίταξε, το δερμάτινο δεν θα με πειράζει αν το φόρεμα έχει ήταν σωστό το πριν. Κοντό, κοντό, ναι. Άλλο φόρεμα θέλω από κάτω. Τέλος πάντων, χάλια δεν είναι, χάλια. Γιατί, παιδιά, εγώ σου καρύψω, δεν είναι ωραίο. Όχι, τώρα στο βαρολογό. Γιατί δεν σας αρέσει. Να σας πω κάτι. Γιατί, γιατί. Είναι τσίπικο. Είναι τσίπικο και το ύφασμα. Και σατέν. Είναι ζουγκλώδες. Ζουγκλώδες είναι, τι να σου πω τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η Νικολέτα Καρά, είναι η Χριστίνα Παπά, είναι η Παναγιώτα Βλαντή, είναι η Ιωάννα Λίλη.
Μην είναι η πλατή. Δεν είπα ότι είναι η Βλαντή, δεν είπα. Είπα μην είναι η Βλαντή, έτσι, να ακούτε καλά πάνω. Καλά, τώρα έχω άλλο 2-0, τώρα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ωραίο! Περίμενε, μωρέ. Μην είναι και Χριστίνα, παπά. Μην είναι, είπα. Μην είναι. Πες αυτές που νομίζω ότι δεν είναι. Νικολέτα Καράενα. Ιωάννα είναι. Πού τη λέγανε, ναι. Αυτή η εκδήλωση, αυτό το ξενοδοχείο στην Καλκιδική, γιατί τι είχαν όλε τι νύφε για να πάνε. Ήταν μια εκδήλωση. Αυτό είναι νύφη, αυτό είναι ρουφιάνα. Θα δείτε συνέχεια, πάμε. Αυτό του βγήκε και από την πίτη, γιατί πιάσανε το ρέμα. Ναι, ναι, ναι. Τι πουλά. Πουλά ήταν. Ποιο τα λέγανε. Μαρία. Ο Φώτης. Και η Βάνα Μπάρμπα που είχε πάει με την κόρη και την κλέψανε, λέει. Γύρισε και βρήκε. Δεν την κλέψανε. Τι? Γύρισε και βρήκε το σπίτι ανοιχτό. Ναι. Τα είχαν ανακατέψει όλα. Στο κρεβάτι, τα κοσμήματα και τα λεφτά. Κανένα με τα λεφτά. Ό,τι λεφτά είχε δεν τη τα πήρανε. Άρα τι θέλανε. Να δουν αυτό το κορμό. Ναι, τραγικό. Τραγικό όμω. Κοπελιά, ρίξε κάτι απάνω σου. Άμα βγαίνει έτσι το βράδυ, που έχει πάει. Νομίζω εκεί κι αυτή. Εκεί. Που έχει πάει. Στο πάρτι. Στους Ρώσους. Καλά κάνανε και τους κλείσανε. Κοίταξε, αν είναι για Χαλκιδική και είναι λίγο ρε παιδί μου το πας ότι είναι διακοπές λίγο και σκέφτεσαι λίγο καλοκαίρι. Βάζεις μια γόβα. Καταλαβαίνω. Όχι, βάζεις γόβα και σορτσάκι και λες διακοπές είμαι, βρε αδερφέ, ας ξεσπάσω. Για πολύ γυμνή είναι. Είναι πολύ γυμνή για βράδυ. Λοιπόν, αλλά μπορεί να της άρεσε το γυμνή. Ναι, πάλι δεν είναι και πολύ. Εντάξει. Γιατί μου τα γυροπέρνεις, αλλιώς το ξεκίνησες, μου το στρίψες τώρα. Όχι, είπα ότι γενικά είναι τραγικό. Α, να γυρίσω από εκεί. Απλά θέλω να πω ότι αν πήγε κάπου το οποίο μπορούσε να αισθανθεί κάπως έτσι. Το καταλαβαίνω σαν στολή. Σε παραλία που βρίσκεται. Σαν στολή. Είναι ότι είναι το περιβάλλον ρώσικο. Ναι. Και ότι οι Ρώσοι γουστάρουν, ρε παιδί μου, το πιο... Γυμνο. Ανοιχτό μυαλό. Έτσι. Ανοιχτό πάνω. Άρα πήγε να εντυπωσιάσει τους Ρώσους. Μάλιστα. Είναι δεδομένο με αυτή την εμφάνιση. Η Νατάσα Καλογρίδη, η Λάουρα Νάργες, η Δήμητρα Ματσούκα ή η Μαρία Ματσούκα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ένα λεπτό. Μου έχεις... Δύο ματσούκες. Δύο ματσούκες. Μια Λάουρα και μια Καλογρίδη. Ναι. Αυτές οι Λάουρα είναι σαφές ότι είναι η Καλογρίδη, παιδιά. Μάλιστα, ωραία. Πάει και αυτή η φιλία! Πάει και αυτή η φιλία! Όχι, 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 δεν πάει καθόλου. Θα δέχεται σχόλιο. Παιδιά, η Νατάσα, όταν κάναμε μια εκπομπή που βρεθήκαμε όλοι μαζί, ήταν με ένα ροζ σόρτ το οποίο είχε και φερμοάρ, και ήταν πάρα πολύ. Ναι, άλλα έλεγε πριν, βαδανίστηκε τώρα. Τη αρέσει, τη αρέσει. Ναι, και τη αρέσει, εντάξει. Άμα τη αρέσει. Πάμε. Α, εντάξει, οκ. Okay. Υπερπαραγωγή. Μα τι είναι ωραίο αυτά τα είναι. Πράγματα σήμερα. Τι κρατάει, σακούλα σκουπιδιών. Ωραίο! Η τσάντα της είναι ένα κεφάλι. Συγγνώμη, δεν φαίνεται, παιδιά, με συγχωρείτε. Νόμιζα ότι βγαίνει από το σπίτι να πάει με εντάξει. Παιδιά, είναι ωραίο, δεν είναι έτσι από κάτι. Απλά πρέπει να έχει βάλει στην τσάντα, μπουφάν μέσα. Αυτό είναι μια τουνίκ. Και... Ναι, αυτό σκέφτηκα, Νικόλα και εγώ, αλλά με κοροϊδεύουν. Η ζώνη δεν πάει. Η ζώνη δεν πάει, αλλά το υπόλοιπο... Είναι για να είναι χαλαρή. Και άλλο παπούτσι θέλει, τουνικό και γόβα. Γόβα φοράει. Ναι, ένα πέριο, μια πλατφόρμα. Α, και γόβα με πιάπα. Μεγάλο λάθος, μάνα μου. Πού πας, μάνα μου, στον καζόν με την γόβα τη μεγάλη και το πίνει. Βάλε πλατφόρμα, άφησε τη μικρή σακούλα σκουπιδιών. Για να την πάρει στην ανακύκλωση. Βγάλε τη ζώνη και θα σου βάλω άριστα. Λοιπόν, αυτή και αυτό στο λαιμό που είναι λίγο από το Κατάρ δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει το Κατάρ. Από το Κατάρ, εδώ η κυρία με τη σακούλα του Βιλιώνη Μαρία Κορυφαίου, η Βάνα Μπάρμπα, η Θεοφανία Παθωμά, η Δέσποινα Μοιραράκη. Η Μοιραράκη δεν είναι. Γιατί είναι Μοιραράκη, σωματότυπο Μοιραράκη, καραντή. Είναι πιο γεμάτη, παιδιά, Μοιραράκη, δεν είναι έτσι. Είναι ρηχτό αυτό. Είναι πιο γεμάτη Μοιραράκη. Λίγο. Ποιο. Μετά τον Πυρετό. Ποιο Πυρετό. Καλά, δεν είχε περάσει το δάγκλιο, όπως το λένε, το δάγκλιο. Τι είχε πάθει. Σε ένα ταξίδι είχε πάθει. Πέρασε μεγάλο Πυρετό. Πήγε να πεθάνει. Ναι, αλλά δεν θα είναι. Τώρα θα είναι στην ανάρρωση. Δεν θα πηγαίνει στα γκαζό να περπατάει με τη στούνη. Μαρία Κορυνθίου 1. Βάνα Μπάρμπα, 2. Oh, ακόμα δεν είχε δει τι είχε συμβεί σπίτι της, ακόμα χωριόμαστε γι' αυτό. Α, είναι στο ξενοδοχείο. Ναι, ναι. Νίκησα εδώ, νίκησα εδώ, νίκησα εδώ, νίκησα εδώ, νίκησα εδώ, νίκησα εδώ. Ποιος νίκησε. Μα τι νίκησε. Κανένας, δεν νίκησε. Κανένας, δεν νίκησε. Κανένας, δεν νίκησε. 2-0. Ναι. Λοιπόν, έλα. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε το κουιζάκι μας. Έτσι, να δούμε αυτό το ωραιότατο κορίτσι.
ελληνικού μου λαϊκό.gr και δώσε μαντάμ εδώ εσύ τη ζωντάρα. Αχ, και θέλω κορίτσια μου και αγόρια μου για τα κορίτσια σας, τα γνωστά και για πάρτι σας. Άμα θέλετε, εγώ κουμάντο δεν θα σας κάνω. Αυτή την υπέροχη τσάντα να διεκδικήσετε, η οποία είναι Burberry και θα γίνει δική σας μαζί με την κολόνια της, Burberry και κολόνια, εδώ, με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 1-47-48. Η πιο γρήγορη θα την κερδίσει, ο πιο γρήγορος. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν γυρίσουμε, τι? Θα μάθουμε ποιο γνωστό κύριο της τηλεόρασης συμβουλεύουν οι συνεργάτες του να φοράει κορσέ, μπάσκετ. Κορσέ, ε! Μάλιστα, πολύ μπορώ. Και θα πάρουμε συνέντευξη, αυτό είναι το σκύλι που θα κάνει ο κύριος της τηλεόρασης που μου λέτε όλα τα άλλα. Superstar. Δισκοτάκι. Σόκι, σούπερ. Σόκι. Καλησπέρα και πάλι θέλω να πω. Βεβαίως. Ναι, ναι, το πες το. Και πάλι καλησπέρα λοιπόν. Είναι 4 παρατέταρτο και τι. Πάμε να δούμε την Τζίτσιδη. Την Τζίτσιδη. Ποια είναι η Τζίτσιδη. Ντροπή. Φαίνεται και τα πλευρά της. Fomulife.papakistar.gr. Αυτό είναι το κορίτσι που παίζουμε στο quiz μας σήμερα. Από το tatuage μπορείτε να την καταλάβετε νομίζω. Γενικά φαίνεται. Φαίνεται ποια είναι. Φαίνεται. Όχι ρε, δεν φαίνεται. Οι πολλοί φανς ξέρουν ποια είναι. Και χωρίς το τατουάζ, γιατί έχουν δει πρώτη τη φωτογραφία. Ναι, καλέ, ναι. Όλος κόσμος δεν νομίζει. Λοιπόν, εύκολα. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Ναι. Ευχαριστώ. Το τέλο, το τέλο. Το τέλο πολύ. Πέτρα Ψαλίδη, λοιπόν, για να δούμε τη μέθοδο. Από σερή επιτυχιών του, τη δική σου τώρα, Φώτης, έχει πάρει αμπάρες, οπότε βάλε τα δυνατά σου. Δεν είναι κάθε μέρα η ίδια αγάπη μου, τι να κάνουμε. Κάθε μέρα το γενιού δεν είναι, αλλά κάθε μέρα έχουμε 6 κατηγορίες ερωτήσεων από αυτές που σας αρέσουν, οπότε πολύ γρήγορα πείτε μου αν είστε έτοιμοι για να πούμε τα γνωστά. Έτοιμοι. Εμπρός λοιπόν, καλά μου χέρια και Πέτρα Ψαλίδη, χαρτί. Τόση ημέρα που να διαβάζει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, σήμερα δεν μπορώ. Ξέρω, δεν είμαι στα καλά. Η επιτυχία μου έρχεται κατά. Κούτελα. Είσαι να σε βαρέσει κατά μου τρόπο. Έτσι, πάω. Τούτη φρούτη, παρακαλώ. Τούτη φρούτη, λοιπόν, σε μένα έρχεσαι, Φώτη μου. Και έρχομαι να σου πω κάτι που εγώ ρε παιδί μου τη Μαντόνα προσωπικά για την καριέρα τη δεν την πολύ συμπαθώ. Αλλά έχει πει κάτι ατάκε φοβερέ. Γιατί η άσχημη καριέρα έχει κάνει η Μαντόνα. Λέω, εγώ δεν τη συμπαθώ. Την γνώμη μου. Όχι, διανοούμενη του αρέσει. Ναι, μου αρέσει. Συγγνώμη, θα σου πω φοβερή ατάκα που δεν ξέρω αν την ξέρει και ο αρχισετάκτη μα ο Νικόλα που την αγαπάει τη Μαντόνα. Που έχει πει στον Έλτον τον Τζον. Ο Έλτον ο Τζον που λε παραπονιέται για τα κιλά του και πάει και του λέει η Μαντόνα. Ο καλύτερος τρόπος για να χάσεις 5 κιλά, ξέρεις ποιος είναι? Να ξεφορτωθείς την περούκα σου. Τρομερή ήτρικα η Μαντόνα. Καλά. Τι του είπε. Έλτον Τζον, ξέρετε τι έχει. Έλα πείτε, πείτε, γιατί είναι ωραία, είναι ωραία. Δεν θυμάμαι, δεν αδιαφορώ. Είμαι Μαντόνα. Έχουν τεράστιε ίντρικε γι' αυτό. Δεν φοράει πια περούκα ο Έλτον Τζον. Εγώ σου λέω τι είπε. Αλλά παιδιά μου δεν είναι μόνο η Μαντόνα. Τα φύτεψε. Υπάρχει και Ελληνίδα, παιδιά μου, κυρία τη τηλεόραση, η οποία σε έναν άλλο κύριο τη τηλεόραση είπε κάτι πράγματα. Γιατί πε ότι ο άλλο ρε παιδί μου τα έχει τα κιλάκια του. Του λε να φορέσει κορσέ. Μα πρέπει. Υπάρχει για του άντρε κορσέ. Τα υπάρχει. Α, Μαρίνα, σου πω. Το είδα στο Λιμπεράτσο. Λοιπόν, φοράγε κορσέ. Και αυτό ο ρατσισμό με του κορσέδε. Εντάξει, και αυτό ο κύριο μπορεί να είναι στη showbiz. Στη showbiz είναι σίγουρα. Για λοιπόν, να δω. Πάμε λοιπόν, αγαπημένα Φώτη. Ποιο γνωστό λοιπόν κύριο τη τηλεόραση που διαμαρτύρεται για τα κιλά του συμβούλευσαν να φορέσει κορσέ? Ένα για σένα. Το Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Εντάξει, τα έχει πάει. Έχει τσιμπήσει τελευταία. Mm. Δύο. Το Γιώργο τον Λιάγκα. Τρία. Τον Αντώνη το Ρέμο. Ή τέσσερα. Τον Νικοτό Μουτσινά. Εδώ που τα λένε και οι τέσσερις τα έχουν τσιμπήσει. Δεν είναι ο Μουτσινάς, μωρέ, πολύ απλά. Έχει κυλίτσα. Αλήθεια. Είναι σαν φρατζούλα. Έχεις πιάσει του Μουτσινά τα ψωμάκια? Τα ψωμάκια όχι, αλλά γενικά μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Τι τα ψωμάκια όχι, τι έχεις πιάσει του Μουτσινά? Έχω πάει στην παράσταση, πρέπει να σου πω. Και ήταν μπροστά μου κάτι κυρίες και έλεγε μια κυρία για τον Μουτσινά. Καλέ τον βλέπεις πως είναι, έχει παχύνει. Και λέει, έλεγε τη Ζέτα. Γιατί την κυταρίτιδα τη Ζέτα δεν τη βλέπεις? Κυρίες πως ήταν, δεν το λέει ο Γιάννης. Έλα, έλα, δεν θέλω. Κακίες για άλλο κόσμο. Θα το πω στην τύχη γιατί δεν το ξέρω. Το τρία.
Τράτζικ. Τελείως τράτζικ. Ήσουν κοντά μου η αλήθεια είναι, γιατί ήταν το 2 και παιδιά μου έχει ξεκινήσει, έχει ξεσπάσει μάλλον, μία, πώς θα το πω, βεντέτα μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Πέτρου Κωστόπουλου σχετικά με τα κιλά και το τι φορά ένας και τι φορά άλλος. Είναι η ιδέα μου. Θυμάστε ρε παιδιά τον Γιώργο, τον Πέτρο τον Κωστόπουλο που είχε πει ότι δεν πρέπει να φοράει μεγάλα πέτρα και για το κοστούμι και πώς κυκλοφορεί έτσι με σαν πιγκουίνος. Λοιπόν, σήμερα είδε το Τζόσουα, τον Τζάκσον από το Red Carpet, ο Γιώργος ο Λιάγκας, και έσπευσε να πει ότι είναι βλάχοι αυτοί που λένε ότι το δικό μου το κοστούμι δεν ήταν καλό. Δεν ξέρω για ποιον χτυπάει καμπάνα, αλλά κάπου πάει το μυαλό μου. Είπε τη λέξη βλάχοι. Είπε και παραείπε. Λάρισα από πού είναι, από τη Λάρισα δεν είναι. Λάρισα Βόλο με Κάρο. Λάρισα Βόλο με Κάρο. Τρελά. Γι' αυτό τσακώνονται. Είναι πόλεις, ναι, ναι. Γιατί τι έχει Λάρισα, δεν κατάλαβα. Και επίσης έχω και μία άλλη πληροφορία που με έχει συγκλονίσει. Υπάρχει τραγουδιστής του οποίου η σύντροφος τον έβαλε να ξυρίσει όχι το μουστάκι όπως θα ήταν πολύ φυσιολογικό, χέρια πόδια. Χέρια πόδια. Το πόδι. Μάλιστα. Φαντάσου τι τρίχνει. Για δείτε. Όχι, τον θέλει αεροδυναμικό. Θυμάστε που ο Πέτρος Κωστόπουλος είχε κατηγορήσει τον Γιώργο Λιάγκα για το λευκό σακάκι που φορούσε στο The Voice. Όταν έχω αρπάξει 6-7 κιλά, δεν βάζω εκείνη τη στιγμή το άσπρο για να κάθεται στην κοιλιά και να φαίνεται. Βάζεις μαύρο. Για να κόβει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα βάλεις ό,τι να είναι, βάζεις να κόβει. Άμα έχεις χοντρά μπουτάκια. Όχι, πού αναφέρεσαι. Άμα έχεις χοντρά μπουτάκια. Τι ρε παιδιά, ούτε εγώ. Δεν βάζεις. Δεν βάζεις λευκό ή μπες παντελόνι. Βάζεις ένα παντελόνι που κόβει. Επίσης, οι παχουλοί άνθρωποι δεν βάζουν μεγάλα πέτα. Γιατί κοιτάς διότι αυτό ανοίγει και άμα είναι μικρότερο οι ώμοι χάνουν. Ο Λιάγκας πήρε την εκδίκησή του σήμερα όταν είδε τον Τζόσουα Τζάκσον να φοράει κάτι παρόμοιο στο κόκκινο χαλί. Hello! 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 Έτσι παίζεται το παιχνίδι! Φιλάκια πολλά! Φιλάκια! Και με μαύρα πέτα! Παρακαλώ, φιλάκια πολλά! Μπορούμε να έχουμε το διπλό! Τα φιλιά μου! Έτσι παίζεται! Αφιερωμένο! Για περισσότερο χώρο στο διπλό! Για τους άσχετους εδώ στην Ελλάδα, αφιερωμένο! Να σου πω κάτι! Να σου πω! Ένα μήνα μετά! Και χαρακτήρισε βλάχους αυτούς που το κατέκριναν για τον ντύσιμό του. Επειδή βγήκαν κάτι άσχετοι εδώ, κάποιοι βλάχοι άσχετοι, και λέγανε το άσπρο δεν παίζει. Αυτό που παίζει φέτος παγκοσμίως είναι το άσπρο σακάκι από ό,τι έχω καταλάβει εδώ. Όσοι φοράμε άσπρο, μα ζητάνε τα ρέστα ο Λιάγκας. Και λέγανε το άσπρο είναι βλαχιά. Την ίδια ώρα η Λάουρα του συμβούλεψε για να μην φαίνεται χοντρός να φοράει κορσέ. Δεν μπορούν να βγουν και να λένε ότι τίνεται λάθος. Για το σακάκι. Για το σακάκι είπανε. Το σακάκι λέγανε ότι είναι καρσόνι. Ναι. Είναι καρσόνια οι άλλοι δύο, Μπέκαμ και άλλο είναι καρσόνια. Γιώργο, υπάρχουν κάτι ισόρουχα που σε σφίγγουνε. Κορσέ. Κορσέδες λένε. Να δούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό που σου. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος πάλι έκανε άλλη θυσία για την αγαπημένη του, διότι του ζήτησε να ξυρίσει τα πόδια του. Ξύρεις τα χέρια σου, ξύρεις τα πόδια σου, τα ξυρίζεις μετά με γδέρνεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Μπράβο, ρε φίλε, πες τα. Περίμενε μισό λεπτό, γιατί έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Εγώ αυτά που λες μου σηκώνει το μαλλιόρδο. Υπάρχει γυναίκα που σου πει ξύρεις τα πόδια σου? Όχι συγκεκριμένη. Γενικά υπάρχει. Ναι, πώς δεν υπάρχει. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, ο Άρης Πλασκασοβίτης μας συγκλώνησε όταν εκμυστηρεύτηκε στο πρωινό ότι οι συμμαθητές του τον ξεγύμνωσαν και τον πέταξαν στα σκουπίδια. Μέχρι και το γυμνάσιο τουλάχιστον υπήρξε αυτό το. Κατέβαινα, ας πούμε, τα σκαλιά, πάρ την καρπαζά. Α, ναι. Και δεν πήγαινα και να το πω. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ότι με είχαν ξεγυμνώσει 5-6 δημοτικού και με είχαν ρίξει σε κάτω σκουπιδιών. Και τι, πώς αντιδράσεις? Όπως αντιδράει, νομίζω, ένα παιδί 5 δημοτικού, έβαλα τα κλάματα και. Το θυμάμαι τώρα και είναι περίεργο. Γιώργο, υπάρχουν κάτι ισόρουχα που σε σφίγγουνε. Κορσέ. Τέρμα πια στο μονοπόλιο των γυναικών στον κορσέ. Τόσα χρόνια στερούμαστε το μαγικό αυτό αξεσουάρ. Άνδρες, ξυπνήστε. Ποτέ ξανά. Δείτε πόσο απλό είναι. Κουμπώνεις τα κουμπάκια, τραβάς τα κορδόνια και... θαύμα! Μέση δαχτυλίδι και ποπός τούρλα. Σφίξτε τα λουριά και απόλαυσε κορμοστασιά. Έτσι! Γυναίκες, πες εσύ στο Πρισσίλα. Δεν φοράτε κορσέ πια. Δεν φοράμε κορσέ πια. Πήγαινε στο βεστιάριο να σου δείξω ποια φοράει κορσέ. Κάνε το κορσέ. Ελληνίδα παρουσιάστηκε. Εγώ είμαστε στον αέρα. Κορσέ να δουν τα μάτια. Έλα ρε, ναι. Τώρα τέτοιο με λουριά. Όχι με λουριά, ελαστικό. Ελαστικό. Ναι, γιατί δεν σου κόβει την ανάσα ο ελαστικός. Σου κόβει, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, πάμε. Έλα παιδιά, ναι, ναι, μπρος λοιπόν καλά μου χέρια. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Αυτό το πράγμα
σήμερα. Σάμπα ή έρευνα. Τι να κάνω, τι να κάνω. Ίδρυκα να κάνω. Ίδρυκα θα κάνω. Άντε, έλα, άντε. Να κάνει ίδρυκα, να κάνει ίδρυκα για να έρθει από εδώ. Εδώ είναι η ίδρυκα του Ντέι. Από εδώ και θα γυρίσει το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε αν θα απαντήσει και αυτήν. Λοιπόν, να ζητούμε μαζί ένα λαμόγιο. Ωραία. Ένα διάσημο λαμόγιο. Τέλεια. Ένα ο οποίο πήγε να παίξει στην Ευάδα εκεί πέρα με μάρκε, καζίνο κτλ. Και προφανώ μετρούσε χαρτιά. Έκανε κόλπα μέσα στο μανίκι. Anyway, δεν είναι καθόλου, δεν θέλουν να τον υποδεχθούν καθόλου πλέον ένα πολύ συγκεκριμένο καζίνο. Τον έδιωξε κακήν κακό. Ο σωματοφύλακας πήγε και του είπε ούστη υπερβολικά καλό για να παίζει μαζί μα. Αυτό είπε, οκ, πάω να τα χώσω στον άλλον απέναντι. Και πήγε στον άλλον απέναντι. Εντάξει. Είσαι έτοιμο να βρούμε ποιο είναι. Ναι, τυχερό, ε. Τυχερό. Τυχερό. Τυχερό και γάτι, γατώνει. Λοιπόν, ποια διάσημη προσωπικότητα έφαγε πόρτα από καζίνο στο Las Vegas επειδή την κατηγόρησαν ότι μετρούσε τα χαρτιά στο Blackjack. Μετρούσε. Ό,τι θέλει να κάνει στο Blackjack. Συγγνώμη κιόλα. Ναι, αλλά η συγκεκριμένη. Δεν επιτρέπεται. Θα σα πω τι λέει. Θα μα πει πώ θα σκεφτούμε. Πε τα Μαρία μου. Όχι, είναι νόμιμο, αλλά το συγκεκριμένο καζίνο δεν το εκτιμά καθόλου. Λοιπόν, πώ πρόκειται για τον Τζάρλι Σιν, ο οποίο να πούμε μπράβο, θα παντρευτεί την πορνοστάρ τη ζωή του στι 22 Νοεμβρίου. Μπράβο. Μήπω είναι η Πάμελα Άντερσον, ξεβράκο ότι κυκλοφορεί στο Λο Άντζελε. Μήπω είναι η Κάθριν Ζέτα Τζόν που είναι πολύ καλά με τον Μάικλ Ντάγκλα. Ευχαριστώ. Βρακή κυκλοφορία, μπράβο. Ή μήπω είναι ο Μπεν Άφλεκ που το Μάιο του 2006, σε 2 χρόνια από τώρα θα είναι Batman. Και που το βρακί του το φοράει η γυναίκα του γιατί την έχουμε δει με τα αντρικά σόβρακα μέσα από τα τζέρια. Καλά τα λέω. Και τα λέγαμε στα βρακιά να τα λέμε. Λοιπόν, εγώ θα πάω σε γυναίκα να πάω στην Πάμελα 2. Να κάνει ό,τι θε. Τράτζι. Τελείω τράτζι. Ήρθε η ώρα σου να χάσει. Ο Μπεν Άφλεκ. Ο ναι, είναι ο Μπεν Άφλεκ. Δεν είναι ο έξυπνο πολύ. Κοίτα, ο Μπεν Άφλεκ είναι και γνωστό τζογαδόρ. Δηλαδή έχει δηλώσει συμμετοχή και έχει πάει σε πρωταθλήματα πόκερ κτλ. Ναι, έχουμε και πλάνα. Όντω λοιπόν είναι ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίο είναι τρελό λαμόγιο, τρελό γατόνι και μπράβο. Γαλάνι, πες τα. Και σα έχω και το άλλο λαμόγιο, το Royal Λαμόγιο, την γαλαζοέματη περίπου αδελφή τη Kate Middleton, που νομίζω το ξέρετε ήδη, αποδείχθηκε ότι τα κοπριά τη ήταν μουφά. Ένα εξαιρετικό σπικάζ από τον Αντένα. Μπράβο, έχουμε κι εμεί ένα εξαιρετικό σπικάζ δικό μου. Πάμε να κάνουμε κοντά τα σπικάζ Αντένα. Σύννεφα έχουν προκύψει ανάμεσα στις δύο αδερφάρες, Κέιτ και Πίπα, αφού 3 χρόνια μετά τον Απρίλιο του 2011, όταν ο Χάρι έγινε γαμπρός, ένας μύθος καταρρύπτεται. Μα και βέβαια θυμάστε τη στιγμή που το σύμπαν ενθουσιάστηκε με τα οπίσθια της Πίπα Μίτλτον. Σίγουρα συγκλονιστήκατε με το χαμό στα κοινωνικά δίκτυα. Αναμφίβολα σημειολογήσετε πάνω στην τάση για αισθητικές επεμβάσεις γλουτών και περιχώρων. Και είμαι σίγουρος ότι εγκρίνατε την τολμηρή κίνηση της Βρετανίδας που με μία ποπιά έκανε στην άκρη τις γυναίκες βαρέων βαρών Τζέι Λο και Κιμ Καρντάσιαν για να καθιερώσει ένα νέο πίστιο ιδανικό για κάθε σωματότυπο. Αναθεωρήστε όλα τα παραπάνω, καθώς σύμφωνα με τον Στέφαν Μπέρν, υπότι του τάγματος στον Γκριμάλντι του Μονακό, αλλά και διάσημος στον χώρο της δημοσιογραφίας, με γνώμη ιδιαιτέρως βαρύνουσα για θέματα σάπια, τα περιβόητα οπίσθια ήταν περιβόητα ψεύτικα και διάπο υλικό που προσωμιάζει τη σάρκα. Ο γαλλόφωνος καταπέλτης δεν δίστασε να αναλύσει και άλλες φωτογραφίες της Πίπα, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι τα οπίσθια της δεν έχουν τον ελάχιστο αισθησιασμό, αφού προφανώς είναι πιο επίπεδα και από τον Θεσσαλικό κάμπο. Και αυτό ήταν μια άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Σε λαμόγιο της ζωής, ο άσος του Blackjack Ben Affleck ενεπλάκη σε λεκτικές ύβρεις που οδήγησαν στον εξωστρακισμό του από καζίνο του Las Vegas. Γνωστός τζογαδόρος από πάντα, ο επόμενος Batman της Gotham πήγε να ξεζουμίσει ακόμη μια φορά κέρδη από ναό της μάρκας, αλλά δεν προλάβαινε να τελειώσει την παρτίδα καθώς τον πλησίασαν φρουροί και του έδειξαν την έξοδο πολύ ευγενικά, λέγοντάς του ότι είναι υπερβολικά ικανός για να παίξει. Σύμφωνα με το Reuters, οι υπεύθυνοι του Hard Rock Casino είχαν υποψίες πως ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης μετρούσε τα χαρτιά. Τακτική που παράνομη δεν είναι, αποτελεί ωστόσο έναν λόγο πρώτης γραμμής για να απογορευτεί στον Άφλεκ και είσοδος στο δικό τους καζίνο. Στην Ηλιόλου στην Νεβάδα όμως έχει κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Καήκαμε! Τι κάνετε μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Τι ωραίες ταινίες, τι ωραίο σινεμά. Αυτό είναι τραγική σκηνή. Αυτό είναι πολύ καλτ. Καλά, άσχημη σκηνή. Άσχημη σκηνή είναι αυτή που βλέπω μπροστά μου 2-0. Να κόψουμε φάτσα να γίνει 3-0. Να κόψουμε φάτσα, παιδιά. Έλα, Τζανάκη μου, σε παρακαλώ. Βεβαίως, και έχω ποίημα. Βεβαίως, το οποίο μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ωραίο το σημερινό ποίημα, αλλά τι θα κάνω. Τα άλλα ήταν όλα. Ακούστε, θα δείτε. Θα προσπαθήσω να το πω τόσο ωραία που θα σας μαγέψει. Καταλάβατε, ας δούμε λοιπόν. Τώρα που άνοιξε ο καιρός, που λέει ο λόγος,
και το μυαλό πετάει εκεί σε μαγικά νησιά. Στην Go και στο Ντουμπάι, να εδώ το έχω χάσει λίγο. Χαβάι να βάλεις. Και στη Χαβάι. Με ποιον θα πας διακοπές, με μένα ή με εκείνους, τους φίλους σου, τους κολλητούς, να μπλέξεις σε κινδύνους. Καλό! Εποερό! Είχε νόημα, ήτανε μεστό. Έχει και τον κίνδυνο μέσα. Κοινωνικό. Κοινωνικό, αυτό είναι. Μ' αρέσει γιατί χτυπάει ακριβώς το πρόβλημα. Μαχαίρι στην καρδιά του τηλεθεατή. Γροθιά στο στομάχι. Είναι και μεσημέρι και άνθρωποι τρώνε τώρα. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ρωτάμε τα αγόρια, θα πάτε διακοπές με το φίλο σας ή με την κοπέλα σας. Για να δω τι θα κάνουν. Για να δούμε τι θα πούν τα παλιόπαιδα. Και αν έχει συννεφιά, από τη στιγμή που μπήκε η άνοιξη, έρχεται σύντομα και το καλοκαίρι. Η ερώτηση που θα κάνουμε σήμερα στα αγόρια είναι η εξής. Διακοπές με τη σχέση σας ή με φίλους? Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, με τι ασχολείστε? Συνταξιούχος πυροζέστης. Και τα χόμπι σας? Ποδόσφαιρο. Πώς πούς δηλώρεσαι? Ναι. Η Μαρία. Η ερώτηση είναι, κερδίσατε ένα ταξίδι, θα πάτε αυτό το ταξίδι διακοπές δηλαδή με τους φίλους σας ή με τη σύντροφο? Νομίζω ότι έχει κάνει με τη σύζυγό του ή με τη σύντροφό του πολλά πράγματα. Ακριβώς. Στη ζωή του. Ναι. Και τώρα, αν του πει έλα πάμε σε ένα νησί, σε ένα μέρος, λίγο, άνθρωπος, θα μην υπάρχει. Άμα πούνε οι φίλοι του, ρε εσύ δεν μαζευόμαστε να πάμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι θα το είχε πιο όρεξη, θα το ευχαριστήσω τον πιο πολύ. Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό συνήθως, αλλά πες το συναχάσεις. Με τη γυναίκα μου. Με τη γυναίκα του θα πάει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τη γυναίκα του πάνε. Μπορεί να την αφήσει να μην τον ρωτήσει να τροπαρέσει. Δεν γίνεται αυτό το όνειρό του. Α τον είναι να χάσει. Θα το θέλει. Θέλει, έτσι είναι μια αλλαγή. Ναι, πιο εγώ το ρωτήσα λίγο τα μάτια. Χάσε, χάσε. Belgium. And what's your name? Björn. I'm working as an engineer. If I told you now that you are going to go on holidays, who are you going to take with you, your girlfriend or your mate? Όλα τα ευκολάκια σου πέφτουν, έτσι. Εγώ νομίζω γιατί, ότι με τους φίλους του θα πάει ο Βέλγος. Ναι, γι' αυτό το λέω. Διότι οι Βέλγοι το έχουν αυτό. Δηλαδή, είναι καλή στην παρέα. Είναι φιλικοί άνθρωποι, δηλαδή. Είναι φιλικοί, ναι. Διακοπές είναι φιλικοί. Είναι πολύ φιλικοί. Δεν ξέρω, μου κάνει τύπος, ξέρεις, που... Της φιλίας. Ναι, όχι, ότι θα πάει με την παρέα του, ξέρω εγώ. Θα πιούνε πύρες, τέτοιες. Μπράβο! Παιδιά, φαίνεται, μετά είναι πολύ εύκολα που του βάζετε. Τη Μαρία. Εγώ τώρα, κοίτα, δεν θα είναι το ίδιο εύκολα. Σιγά ρε, Μαρία μου, μάλλον. Κάτσε να τα δεις, να μου πεις. Τάσος. Τάσο, με τι ασχολείσαι? Δουλεύω, είμαι οδηγός. Τα χόμπι μου. Οδηγός. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Σ' αρέσει να πηγαίνεις διακοπές με την κοπελιά σου ή με τους φίλους σου? Γιατί κλέβω εκκλησία, τι? Γιατί κλέβω εκκλησία? Μην πεις και πότε δεν ξέρεις. Τι είπε δηλαδή? Σταματήστε. Δεν είπα τι, είπα μαγικά. Δεν ξέρω, μην την μπερδεύετε. Δεν είπε. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό το παιδί μου φαίνεται ότι είναι σε μια ηλικία, ναι, ηλικία να νοικοκυρευτεί. Να κάνει οικογένεια, να ανοίξει σπίτι. Μπράβο, και άμα δεν πάει με το κορίτσι του ή με τη γυναίκα του, με ποιον θα πάει με τους φίλους του? Τα κάναμε με τους φίλους. Φτάνει, χορτάσαμε. Έλεος. Από μικρή με τους φίλους ήσασταν. Φτάνει πια. Με το κορίτσι θα πας. Το μανιφέστο της Μαρίας Μπακοδίμου. Είπα με το κορίτσι. Είπε. Με την κοπελιά μου. Έτσι, μπράβο! Μα όχι, γιατί μερικοί με βγάζουν έξω από τα ρούχα μου. Ξέρετε, έξαλλοι αυτό ο Τάσος. Μερικοί, όχι, ο Τάσος δεν εντάξει. Καλό παιδί. Επόμενη. Μάρια, με τι ασχολείσαι? Με αθοκομεία και αρχιτεκτονική τοπίου. Χόμπις. Βίντεο παιχνίδια, σινεμά, κόμικ. Και ένα μια προσωπικότητα που θαυμάζεις. Διακοπές με τους φίλους σου ή με την κοπελιά σου? Εκκλησία. Την προσωπικότητα που θαυμάζεις, δεν πηδήξαμε. Την πηδήξαμε. Κοίταξε, νέο παιδί είναι. Εντάξει. Όπως είπαμε αργότερα, στη ζωή του θα βρεθεί και σε σχέσεις και παντρεμένος και με τα κουβαδάκια και με τις ομπρέλες και πια στο μωρό. Και σκεφτείς. Τώρα θα βγει με τους φίλους του να μεθοκοπήσει κανένα βράδυ και τα λοιπά και να φλερτάρει. Έτσι. Ζωή είναι αυτή. Φίλους του θα πάει το παιδί. Με τους φίλους μου. Αλλά και εδώ είσαι πάλι αφάλι έχασε. Είναι ολοφάνερο γιατί κόμιξ και βίντεο γκέιμς είναι φίλοι. Πού να την βρει την κοπέλα. Παίζει προ και τα λοιπά. 2-1. Το δώρο, Μαρία. Κορίτσια μου, κορίτσια μου, κορίτσια μου, κορίτσια μου. Έχω αυτή την υπέροχη Burberry τσάντα που περιμένει να την κερδίσετε με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 1-47-48 και βέβαια δεν θα έρθει μόνη της. Θα έρθει και το υπέροχο πανάκριβο άρωμα Burberry. Πάω μπροστά.
Για έλα μπροστά να διαλέξεις κουτιά. Γιατί έχω χάσει. Είναι από τις σπάνιες φορές που έχω χάσει. Δεν πειράζει, Μαρία. Το ξέρω, κερδίζω αλλού, αλλά επειδή δεν χάνω εύκολα, δεν ξέρω τη συμπεριφορά του χαμένου τώρα και δεν ξέρω πώς να το... Σωστήχησε. Δηλαδή, ενώ από ό,τι που έχει μάθει κάνει και τα τέτοια. Ξέρει, όντως. Τι να κάνω. Τι να πάρω. Το κόκκινο πάει να τα ρουχά μου. Αλήθεια είναι. Τι έχει, δεν έχει. Λίγο που το χάνω. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ποιος κρύβεται. Θα βλέπουμε τέτοια και θα μαντεύω. Θα βλέπω τέτοιες φωτογραφίες και θα μαντεύω το πρόσωπο. Έλα, αφήνει η Τζολία, αφήνει η Τζολία, αφήνει η Τζολία, αφήνει η Τζολία. Εσύ το έχεις κάνει, αν αφήνει η Τζολία, αφήνει η Τζολία, αφήνει η Τζολία, αφήνει η Τζολία. Αφήνει η Τζολία. Λοιπόν, η χαμένη η Μαρία, θα σας πει πρώτα το δώρο που έχετε να κερδίσετε. Έχει ακόμα πόσα λεπτά. Έχετε 9 λεπτά, κορίτσια μου και αγόρια μου. Κορίτσια μου, όμως, για αυτή την υπέροχη Burberry και το άρωμα Burberry, μπορείτε να το διεκδικήσετε μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 1-47-48. Τι θα κάνουμε, μαράκι μου, τώρα. Τώρα η χαμένη... Κοίταξε, θα διαγωνιστώ με σένα. Εσύ θα φορέσεις ακουστικά και θα φορέσεις και τη μάσκα ύπνου για να μην βλέπεις. Και εγώ θα βλέπω παραμορφωμένες φωτογραφίες. Για 2 λεπτά και θα πρέπει να βρεις όσους περισσότερους μπορείς. Καλά, έτσι όπως είδα την πρώτη, δεν νομίζω ότι θα καταλάβω καμία φωτογραφία. Είναι τόσο δύσκολο. Ναι, καλά. Και μετά λοιπόν, θα παίξω φωτογραφία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να βάλω και ακουστικά. Αχ, και να γυρίσεις προς τα μέλη. Και τα ακουστικά για να μην ακούσεις. Και πώς ανοίγεται, τώρα τα κλείσε τα μάτια. Γύρνα από εδώ, θα σε τακτοποιήσω. Μην του μου τρώτε το χρόνο που δεν ξέρει να πατήσει ο φώτης το κουμπί. Ξεκίνησε. Όχι. Τώρα. Ξεκίνησε. Ωραία. Πάμε. Περίμενε. Για να... Α, ναι. Ο Λιάγκας. Ναι. Α! Το βρήκα. Άλλο, δεν καλέσαι το άλλο. Μην μου τρώτε χρόνο. Εδώ. Αχ, αχ, ποια είναι αυτή, Ισπανού. Πες, πες κι άλλα. Με τη μία. Με τη μία. Δεν είναι Ισπανού. Αυστηρός. Επό. Ποια είναι. Δεν τη δείχνει. Δεν πάτε καλά. Εύκολο. Ναι, αυτή είναι εύκολη. Η Ζέτα. Ζέτα Μακρυπούλια. Ναι. Καλά, αυτό με το μαλλί είναι τόσο γνωστό. Επόμενο. Εύκολο. Μενεγάκι. Εύκολο, όντως. Μενεγάκι. Βρήκες. Ελένη Μενεγάκι. Έχεις κι άλλο. Εύκολο. Πολύ. Γιατί εύκολο! Μπορεί να είναι η Γκαγκάκη, η Σταμάτη, η Φέη. Για η Γκαγκάκη! Γιατί αρχίζετε, παιδιά, να μου πείτε το όχι μέχρι να ξέρετε. Έχει χρόνο, πάμε στον επόμενο. Εύκολο είναι αυτό, ναι, νομίζω είναι ο Τότσικας. Ναι! Πόσα έχω βρει. Αλλά δύο έχει ακόμα. Έχεις άλλες δύο. Αχ, ποια είναι αυτή τώρα. Εύκολο. Εύκολο, εύκολο. Βγαίνετε, Γιώργο, έχει εύκολο, εύκολο. Ναταλία. Ναταλία Γερμανού. Ναι. Και τελευταίο. Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε επιλογή δεν έχω τα δύο χρώματα στα μαλλιά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η κυρία. Κάτια Δανδουλάκη. Εντάξει. Καμία σχέση. Ποιος γελάει επάνω έτσι χαχανιστά. Είναι άδεια χείρα. Βρήκες 4, εντάξει. 4 βρήκα. Έλα, παλικάρι. Έλα. Εντάξει, εντάξει. Με τρομάξατε. Βρήκα 4. Από τέσσερα πόσα. Δεν θυμάμαι. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Στα 8 βρήκε 4. Τα μισά. Καλά, έλα, πάμε. Για να δω. Ο Λιάγκας είναι. Oh. Έλα, παιδί μου, αμέσως άκουγες. Για όχι, ο Λιάγκας. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είναι η Μέρη, η Σινατσάκη. Είναι. Ναι. Κλάρα μου, για να δω. Αυτό είναι εύκολο. Εμένα αυτό μου φάνηκε το πιο εύκολο. Το ζετάκι μας να είναι. Το ζετάκι, το ξανθό. Το ζετάκι, ζετάκι. Ζέτα. Yeah!
είναι αυτό. Face, κορδά! Δεν πειράζει. Αυτή είναι η Φέη. Αυτή είναι η Φέη, σίγουρα. Τέσσερα έχει βρει. Άντρας είναι, με μούση. Όχι, είναι γυναίκα με μούση, νομίζω. Ναι, κάτσε. Νομίζω ότι το μάτι, ο Τότσικας είναι το αριστερό. Ο Τότσικας. Τέλει! Γόρι μας! Και ένα λεπτό. Η Ναταλία! Τι λέτε ρε παιδιά. Έχασα παιδιά. Θέλω κι άλλο δώσε. Α, έχασα. Τζένι. Τα έλα ρε όλα. Αλήθεια. Παιδιά, πώς θα βρίσκει τα στραβά. Άλλο. Έλα παιδιά, θέλω κι άλλο, δώστε μου. Δεν έχουμε, μάνα μου, τελειώσανε. Τι κρίμα. Τον αχόρταγο. Αμάνια. Λοιπόν, γενούλα μου. Πόσο καλός ήσουνε. Ήμουνα καλός αυτό το παιχνίδι, πάντα γιατί το βλέπω, ναι. Λοιπόν, έχω να σας πω ένα πολύ διδακτικό δελτίο της ημέρας. Για πες, Μανούλα μου. Έχουν διδακτικές ειδήσεις μέσα αυτό το δελτίο. Γιατί τι έχει. Έχει τον Κώστα τον Βουτσά που μας μαθαίνει ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε μία. Αυτή που έχει πέσει με την καλή του. Έκατσε, βρήκε, έκανε μία εξίσωση και σου λέει αυτή. Αυτή ακριβώς. Λέει αυτός έχει πέσει ακριβώς μέσα. Επίσης, στο πρωινό του αντένα μας μαθαίνουν ασκήσεις με σκουπόξυλο. Μάλιστα. Για να ξεφουσκώνουμε. Αχ, ναι. Τις έχεις δει? Νομίζω πως ναι. Τα δείτε για να κάνετε κι εσείς. Επίσης, μας μαθαίνει ο Πέτρος ο Κωστόπουλος πως να είμαστε πολύ αγενείς απέναντι στην τρίτη ηλικία και θα το δείτε και αυτό. Βεβαίως. Απαραίτητο είναι αυτό. Απαραίτητο. Χρειάζεται. Στην τρίτη ηλικία μια αγένεια, ένα σπροξίδι. Και τελευταίο, το δελτίο του Αντένα πάλι μας μαθαίνει πως να κάνουμε ωραία σπικάζ όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για σεξουαλικά θέματα. Πάμε στο δελτίο της ημέρας, θα τελειώνει ένα κομμάτι. Το σημερινό δελτίο ξεκινά με την 80χρονη Πάντη που πήγε στο Βρετανία έχει ταλέντο και τα έδωσε όλα σε μια σάλσα φωτιά. Ο Πέτρος Κωστόπουλος που είδε το συγκεκριμένο απόσπασμα πέρασε τη συμπαθέστατη γιαγιά, τρία χέρια και ένα ξεύγαλμα. Ντροπή! Αυτή είναι αντί για το κορίτσι, είναι υγρία λάστιχο. Στην αρχή βεβαίως, το προσέξατε τα πρόσωπα, είχαν όλοι έναν δρόμο, μην πέσει υγρία κάτω. Μετά από λίγο που είδαν ότι είναι αυτές οι υγριές από τα έργα φρίκης που τις χτυπάς κάτω και δεν ψοφάνε ποτέ. Δεν ψοφάνε. Γιατί να σταματήσω, υγρία λάστιχο είπα. Τροπή αισθάνθηκαν και οι συγκεκριμένες Ιαπωνέζες όταν ο δικός μας Greek lover Σάκης τις πλησίασε με σκοπό να ζητήσει το τηλέφωνό τους. Do you have a phone number? I mean, I can call you, go for a drink. Τελικά στην Ιαπωνία πιο εύκολα μπορείς να πεις σκουλικομυρμηγκότρυπα παρά να βγεις ραντεβού. Σκουλικομυρμηγκότρυπα. Σκουλικομυρμηγκότρυπα. Ο Κώστας Βουτσάς πάντως, ως αρσενικό παλαιά σκοπής, μιλάει για τη διαφορά ηλικίας που πρέπει να έχει ο άντρας σωστός από τη γυναίκα. Η γυναίκα πρέπει να εκτιμήσει η ηλικία του άντρας μείον 5 χρόνια. Εγώ είμαι 83, η Αλικούρα είναι 83. Το μισό είναι 42,5, μείον 41,5, μείον 6 χρόνια, μείον 5 χρόνια, 36, 36 χρόνια έχει. Εγώ είμαι ακριβώς στο νόμο. Ο Μπρουσκόντε και έχει ο Χέφνερ, όλοι αυτοί, έτσι είμαστε. Ακολουθούν δευτερόλεπτα αφιερωμένα στην τέχνη, με την οικαστικό Μαρίνα να παρομοιάζει τους φίλους της με αντικείμενα. Δες και θα καταλάβεις. Να καταπιολύνω. Θα ήσουν μια χύτρα ταχύτητος. Εγώ δηλαδή τι θα ήμουν. Αερόστατο. Εσύ είσαι καλόγερος εξωτερικού χώρου. Εκεί που είσαι κρεμάστρα δημοσίου χώρου. Πάνω σε αυτή την κρεμάστρα μπορούμε να κρεμάσουμε διάφορα αντικείμενα τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε. Είσαι ένα βιβλιάριο τραπέζης. Πρώτη κατάθεση. Λιγμένο. Δραχμέ 30. Και από την τέχνη στη γυμναστική και σε ασκήσεις που θα σε κάνουν ενίοτε να χάσεις κοιλιά. Κοιλιά. Έχουμε τέλειο σώμα, αλλά έχουμε λίγο κοιλιά, τι κάνουμε. Ωραία. Να δείξουμε αυτό που λέει ο κύριος Λιάγκας. Άντε ρε. Συμπροστάσου. Λοιπόν, δείχνουμε στην κοιλιά να λύσουμε την απορία του κυρίου Λιάγκα και κάνουμε προς τα κάτω ροές.
και ενίοτε μύτη. Hey. Το κάνει και στη μύτη. Το κάλιο. Και πιάνει λίγο στη μύτη. Θα το κάνουμε και στη μύτη. Το κάλιο. Θα μας πέσει και λίγο η μύτη. Κλείνουμε με είδηση από τα εξωτερικά. Με μία ομολογουμένου σκλεφυρότατη περιγραφή, όταν ο Ομπάμα χούφτωσε τη σύζυγο Μισελ. Χούφτωστη, έλεγε ο Παπαγιανόπουλος στον Κωνσταντάρα στο κάτι κουρασμένα παλικάρια. Αυτό έκανε λοιπόν και ο Μπαράκ Ομπάμα και τη στιγμή που το προεδρικό ζεύγος ανεβαίνει τα σκαλιά του Air Force One, καταλαβαίνει αμέσως ότι ο άνεμος θα την κάνει τη ζημιά του. Το δεξί του χέρι προσγειώνεται στα οπίστια της συζύγου του, η οποία καταλαβαίνει τι γίνεται και συγκρατεί και η ίδια τη φούστα της. Χούφτωστη. Καλέ, που έχουμε γίνει κολλητή με αυτό το παιδί από τον Ανθέρι. Να το γνωρίσαμε. Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βρίζουν τα αυτιά σου. Λοιπόν, Μαρία, θα σου δείξω τον Χάρη από τους One Direction, που ξυρίζει τα πόδια του. Νάτα. Είναι κάτι, νομίζω, πολύ συνηθισμένο στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα θα το έχεις διαπιστώσει. Τα νέα παιδιά το κάνουν. Στις παραλίες το καλοκαίρι, έτσι. Ότι οι περισσότεροι έχουν αρχίσει πια και είναι έτσι. Όχι. Λοιπόν, αφήνουμε το Χάρη και πάμε να δούμε τι είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Κυρία, ξυρίζει τα πόδια σου, τα ξυρίζει μετά με γδέρνη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Μπράβο, ρε φίλε, πες τα. Περίμενε, μισό λεπτό, γιατί έχουμε και μια διαφορά ηλικία. Εγώ αυτά που λες μου σηκώνει το μαλλιόρδο. Υπάρχει γυναίκα που σου έχει ξυρίσει τα πόδια σου? Όχι συγκεκριμένη. Γενικά υπάρχει. Ναι, πώς δεν υπάρχει. Είχε σχέση και η κοπέλα του τον είχε βάλει να ξυρίσει τα πόδια του για να μην τη γρατζουνάει. Όχι, στην αρχή τον είχε βάλει να ξυρίσει τα πόδια και μετά τη γρατζουνούσαν τα ξυρισμένα πόδια. Καλά, μα και αυτή δεν ξέρει τι θέλει. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο τον Γιώργο Παπαδόπουλο και θα του πεις ότι είσαι η Καρολίνα Βαν Ρουτ, διευθύντρια μεγάλης Ολλανδικής εταιρείας ξυριστικών μηχανών, των γνωστών μηχανών Πλάτερ. Πλάτερ, έτσι λέγεται η εταιρεία. Πλάτερ, ναι, πλάτερ. Δεν άκουσα το πι. Πι, λοιπόν. Πες του ότι επειδή όλοι αφήνουν μουσια και μουστάκια και δεν ξυρίζονται όπως παλιά, η εταιρεία πλασάρει το βαθύ ξύρισμα στα ανδρικά πόδια με νέα επαναστατικά ξυραφάκια. Το διαφημιστικό είναι το εξής. Δύο ξυρισμένα ανδρικά πόδια θα βγαίνουν από μια λιμουζίνα και στο τέλος θα λέει ο ίδιος: δώστε στα πόδια σας την πολυτέλεια που τους αξίζει. Ωραίο σύνθημα! Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση. Εγώ σας πρότεινα προσωπικά, κύριε Παπαδόπουλο. Παναγία μου! Είμαι βόρειο-ευρωπαία, αλλά παθιάζομαι με τους Μεσογειακούς. Και όπως καταλαβαίνεις, θα το κάνεις και λίγο γρήγορα, γιατί δεν τον πάρουνε. Καλή επιτυχία. Στο. Το κινητό θα χρεωθεί. Γιατί έχω πρόσωπο ότι ασκασμό έτσι. Αχί, να είσαι ο γραμματέα μου. Να σε βασανίζω. Είναι βόρεια Ευρωπαία. Ό,τι γουστάω. Και ο Ανδέζα είναι βόρεια Ευρωπαία. Το λέω. Ποιο το αυτό, το λέω καλά το έχω. Τι? Γεια σα, ο κύριο Παπαδόπουλο. Ο ίδιο, ναι. Τι κάνετε, Βαρολίνα Βαγούτ, σα τηλεφωνώ από την εταιρεία Πλάτερ. Από την εταιρεία, δεν καταλαβαίνω τι λέτε, παρακαλώ. Το όνομά μου είναι Καρολίνα Βαγούτ, εκπρόσωπο την εταιρεία Πλάτερ. Εκπρόσωπο. Μην μου κάνετε κενά, δεν σα ακούω καλά. Καθίστε κάπου σταθερά. Μου κάνουν πλάκα, μα σίγουρα. Ο κύριε Παπαδόπουλο είναι μια εταιρεία ξυριστικών. Και έχω να σας κάνω μια πολύ σοβαρή επαγγελματική πρόταση. Μπορείτε να μου δώσετε 4 λεπτά. 4 λεπτά, όχι. 3. 2, 1. 2,5, κλείσαμε. Ποιος είναι? Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, θα έχετε προσέξει ότι στην εποχή μας είναι πολύ της μόδας μουσια, μουστάκια, έχουν οι άντρες. Και αυτό όλο έχει δημιουργήσει στις εταιρείες με τα ξυριστικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Οπότε η νέα τάση, και ευτυχώς που υπάρχουν οι νέοι άντρες. Παναγιώτη, εσύ είσαι? Καρολίνα με λένε. Τώρα με δουλεύεις τώρα. Έχετε φίλο τόσο θρυλυπρέπει. Νομίζεις, Παναγιώτη, ότι θα μου ξανακάνεις φάρσα? Εγώ θα σε τρελάνω όμως, όχι εσύ. Με συγχωρείτε, η πρόταση είναι σοβαρή. Αν δεν θέλετε να το συζητήσουμε, δεν με πειράζει. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι ήσασταν προσωπική μου πρόταση στην εταιρεία. Μπορεί να είμαι βορειοευρωπαία, αλλά τρελαίνομαι για τους Μεσογειακούς. Παθιάζομαι. Τρελαίνεται για το μουσείο, τρελαίνεσαι για το μουσείο. Όχι, για τους Μεσογειακούς. Μ' αρέσουν οι μελαχρόνιοι άντρες. Έχετε αυτό το ζεστό στα μάτια σας και στη φωνή σας που μου αρέσει και με παθιάζει κι ας είμαι βορειοευρωπαία. Το τηλέφωνο μου, κυρία Καρολίνα, πού το βρήκατε?
Από τον Παναγιώτη. Από τον Παναγιώτη. Όχι αυτό που νομίζετε, έχω χιούμορ, σας είπα Παναγιώτη, επειδή είπατε πριν ότι σας κάνει πλάκα ο Παναγιώτης. Μπορώ να σας πω τόση ώρα, θα σας είχα πει την πρότασή μου, δεν με αφήνετε, γιατί και εγώ έχω δουλειές, κύριε. Ωραία, ακούω, είμαι όλα σας και μουσική, ακούω. Χαίρομαι. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή είδαμε μια συνέντευξή σας σήμερα και είπατε ότι παλαιότερα είχατε μια σχέση, μια κοπέλα, ήθελα να ξεχρήσατε τα πόδια σας. Ναι. Η δική μας καμπάνια στηρίζεται σε έναν άντρα. Βασικά δεν ξέρω γιατί με καταλαβαίνετε πριν που ήθελα να σας εξηγήσω το κόνσεπτ μας είναι ότι πρέπει τώρα οι άντρες να ξεχρίζουν τα πόδια τους αφού δεν ξεχρίζουν τα μούτρα τους. Λοιπόν, δυστυχώς ούτε τα πόδια μου ξερίζω. Μόνο για την καμπάνια θα το κάνετε. Αλλά άμα σας δω από κοντά μπορώ να σας αφήσω να ξερίζετε κάποιο άλλο μέρος του σώματός μου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε στη διαφήμιση. Προσωπικά ευχαρίστως γιατί μπορεί να είμαι Ευρωπαία. Αλλά παθιάζομαι με τους Μεσογειακούς. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα βγαίνετε από μία λιμουζίνα, τα πόδια σας θα είναι ξυρισμένα, πώς βγαίνει η Βικτόρια Μπέκαμ που έχει ενωμένα τα γόνατα. Θα βγαίνετε... Γιατί φέρνω εσύ λίγο και η Βικτόρια Μπέκαμ, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σας το έχουν πει κι άλλοι. Βέβαια. Λοιπόν, θα βγαίνετε και θα λέτε, δώστε στα πόδια σας την πολυτέλεια που τους αξίζει. Αυτή η καμπάνια θα παίξει και στην Ελλάδα και στη Βόρεια Ευρώπη. Ωραία, ωραία. Τώρα σοβαρά θα μου πείτε. Γιατί ο Παναγιώτης δεν είσαι, είσαι γυναίκα. Θες να μου πεις ποια είσαι. Φυσικά είμαι η Καρολίνα Βαγούρτ. Καρολίνα Βαγούρτ. Καρολίνα Βαγούρτ. Πώς με λένε. Say my name. Say my name. Yeah. Καρολίνα Βαγούρτ. Να, Καρολίνα Βαγούρτ. Μήπως είσαι Γερμανίδα. Ολλανδέζα. Ε? Ολλανδέζα. Ρότερνταμ. Ολλανδέζα. Γιατί είναι στη Γερμανία, θα στο κλείνει, να ξέρεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον κόσμο. Όλοι λα είναι καλοί αγαπημένοι και άλλα παθιάζομαι με τους Μεσογειακούς. Φέρεις λίγο τη Μέρκελ, να ξέρεις, εσύ. Άμα με δείτε από κοντά, δεν θα το πει για αυτό. Είμαι πολύ πιο ψηλή, με λιγότερα κιλά. Έχω μουστάκι. Α, έχεις και μουστάκι. Όχι πολύ, λίγο φαβορίτα. Αφού το κάνετε αυτό το πράγμα με το ξύρισμα, γιατί το ξυρίζει λίγο το μουστάκι σου. Γιατί μερικοί άντρες με θέλουν έτσι. Για μένα θα το ξυρίζεις το μουστάκι. Άμα το θέλει θα το σκεφτώ. Άμα ξυρίσω εγώ τα πόδια μου, εσύ θα ξυρίζεις το μουστάκι για μένα. Ωραία, μπορούμε να συναντηθούμε με τα ξυραφάκια και τους αφρούς να δούμε τι θα κάνουμε. Θα συναντηθούμε. Φέρνω εγώ τον αφρό, φέρνει εσύ τα ξυραφάκια και ό,τι γίνει. Στο μπάνιο σου, στο μπάνιο μου. Έλα τώρα, πες μου τι είσαι. Αχ, Γιώργο, είμαι η Μαρία Μπακαρέ μου. Μαρία. Τι κάνεις. Γεια σου. Πάξω. Λοιπόν, πιο καλή είμαι Γερμανίδα, θα το γυρίσω. Ναι, ναι, να το κρατήσει το Γερμανίδα. Τελικά εσύ τα έχεις ξυρίσει τα πόδια, είπε. Μα ρε παιδιά, τι είναι αυτό που ζω. Τι είναι αυτό που ζω, ξέρετε, για Θεέ μου. Ποιος είναι ο Παναγιώτης που μοιάζει με τη Μαρία. Ο Παναγιώτης είναι ένας φίλος μου που μου έχει κάνει μια φορά μια φάρσα συγκλονιστική. Είναι απίστευτο τη φάρση. Θα το φέρετε μια μέρα και να σα κάνει. Θα την έκανε μια τέτοια διαφήμιση. αν ήταν η καλή εταιρεία. Τα πόδια μου, όχι. Δεν θα χειρίζω τα πόδια μου, όχι. Στέρνο. Μούσια. Το σκέφτεσαι. Τα μούσια. Με ανάλογα τα λεφτά. Ναι. Το σκέφτεσαι. Έκλεισε. Γιώργο. Γιώργο. Δεν σα ακούω καλά. Α, έλα, και να. Τέλο πάντων, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μα αφιέρωσε. Ναι, καλά. Ευχαριστώ. Εντάξει, γελάσα. Πάρα πολύ και σα έχω επιθυμήσει, ρε παιδιά. Έλα, να τα πούμε από κοντά. Να τα πούμε από κοντά. Εσύ έχει δώσει. Εδώ, έλα, όποτε θε, παιδί μου, έχουμε να πούμε τόσα. Μα. Έλα, πάρε τα ξηραφάκια σου και έλα. Μέρα τα ξηραφάκια και του αφρού μου και αφού. Και σε περιμένω. Θα γίνει χαμό. Καλά, με σίγουρα. Λοιπόν, για χαρά, φυλάκια. Φυλάκια, πολλά φυλάκια, να είστε καλά. Γεια σου, Γιώργο. Για να δούμε και την νικήτρια ή τον νικητή, ποιο είναι. Ποιο είναι αυτό ο οποίο κέρδισε η Στέλλα. Γεια σου, Στέλλα Πατσούκα. Σε καλή μεριά, η Σάντα. Λοιπόν. Και το άρωμα. Θα τα πούμε πάλι αύριο, θέτε. Ναι, καλέ, δάμα, μην λείψει κανεί. Τι είναι αυτό, μην μα πω τρελές. Άντε, φυλάκια, γεια σας, τα λέμε αύριο.